with the choppers out to rock. Mama's drunk, kids die. Yakuza, Yakuza, όλο το σώμα μετά του. Yakuza, Yakuza, ενώ μέρα βλέπω θανάτου. Yakuza, Yakuza, το βλέμμα ενός μαφουγάτου. Yakuza, Yakuza, τον ήχο γεμιστήρα κοιμάτου. Yakuza, Yakuza, όλο το σώμα μετά του. Yakuza, Yakuza, ενώ μέρα βλέπω θανάτου. Yakuza, Yakuza, το βλέμμα ενός μαφουγάτου. Yakuza, Yakuza, τον ήχο γεμιστήρα κοιμάτου. Πάντα στο studio beat, πέφτουν πουτάνες για πίπ. Φεγγαλικά σχανική τα τσιγάρα που κάνουνε μέρα τη νύχτα. Έπεφε στο ρελα κάσα de papel. Άλλο μαφία καλό κάρτελ. Φοβούνται το τέτ α τέτ. Το Θεό θα του πάω στο παπάβελ. Έχω τα στρέμματα φέρε το gas για να μην έχουμε θέματα. Έχω τα βλέμματα πάνω μου σαν flash, σαν στα δικά σου τα ψέματα. Έχω το tanks που τη χράμε, πάντα ένα βήμα μπροστά. Full max, MG, spray, spray, graffiti. Ο δάσκαλος βγήκε απ' τα ωριά του. Πουτάνες υπόκλησης στα γονατά του. Χρόνο δεν έχω για χάσιμο. Καθέλμα δράζω στο κλάσιμο. Είναι για φάπες και κράξιμο. Τι θα με κάνουνε διάσημο. Πάνε τηλέφωνα busy. Κάθε δουλειά θα είναι easy. Δώσω σαμουράι στον κόσμο μου. Ξέρεις παθήνω λόγος μου. Κομμάτος και ντόρι δίθεν Dior. Πήγανε πάλι στο στόχο μου. Για ακούζα κουμάτος στην πόλη. Δικιά μας είναι όλοι. Μας χαίρουν οι δρόμοι. Για στους μαλάκες τα έχουν άλλη γνώμη. Με κυνηγάνε κοκκίνα μπλε φώτα. Μες στο μυαλό μου σιρήνες. Βάλα στολή σε μια κότα. Μπροστά μας όμως κυρίες. Στη Σιναλώα φωτιά να ζεσταθούμε. Μέσα στο κρύο. Πότε δεν ήτανε ντέρμπι κι όλη δική μου ταμείο. You were on top κι ακούσα τα κλόκς. Κάνε δική μου και όλη μέρα στη φάπα. Όλη μέρα στη ξάπλα. Κάθε μέρα στα μαύρα. Θα έχουν εκεί δίες. Δεν λένε ψέματα τα μάτια. Κοίτα με αν έχεις αμφιβολίες. MS 13 Stunts 16 JK No Big Deal AK Big Deal MJ Big Deal Fucking So Sweet Cobain This Thing Sweet Slang Thrilling Yakuza Yakuza όλο το σώμα μετά του. Yakuza Yakuza δεν νούμερα δεν πω θανάτου. Yakuza Yakuza το βλέμμα ενός μαφουγάτου. Yakuza Yakuza τον ήχο γεμιστήρα γεμάτου. Yakuza Yakuza όλο το σώμα μετά του. Yakuza, Yakuza, δεν νούμερα δεν πουθανά του. Yakuza, Yakuza, το βλέμμα ενός μαυρουγάτου. Yakuza, Yakuza, τον ήχο γεμιστήρα γεμάτου. Pick 'em up, let 'em drop. East side, 59 with the choppers out to rock. Mama's crying. Καλησπέρα Λάνια μου, τι κάνουμε? Έλα Προφεσόρ, Μάριος, Κώστας, Κρίς, Δημήτρης, Γιώργος. Πάμε λίγο για ακούσα, να το πω τι κάνετε μάγκες μου, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Έλα Μπάρτς. Καλησπέρα μάγκες μου, πώς πάει? Λοιπόν μάγκες, ένα short stream μάγκες σήμερα. Επειδή είχαμε μέρες να τα πούμε. Καλησπέρα αγώνα, καλησπέρα μάγκες, καλησπέρα. Καλά είμαι Δημήτρη μου, καλά γορίνα μου, εσύ? Καλησπέρα Αθηνά. Πάμε λίγο να δούμε τι κάνεις, πως είσαι? Καλά είμαι Αλάνια μου. Καλά είμαι, εσείς πως πάει? Τι λέει? Ανοίξαμε να κάνουμε ένα μικρό στριμάκι σήμερα μάγκες, γιατί είχαμε μέρες να τα πούμε. Γιατί από ό,τι γνωρίζετε έχει μπει το καινούργιο update μάγκες και είμαστε τρεχαντήρι. Δεν το είχα υπολογίσει αυτό. Το μπάντο είχε πει 8 του μηνός, έβαλε κάποια πράγματα πιο νωρίς. Άρα είμαστε λίγο στο τρέξιμο. Καλησπέρα μπράδρα από Γερμανία, καλησπέρα γορίνα μου. Τι κάνεις δάσκαλο, τι λέει? Καλησπέρα, καλά είμαι Αποστόλη μου, εσύ? Μας έλειψες, για σένα δυνά. Θα δούμε καθόλου σούτι σήμερα ή μπα. Μάγκες, σήμερα έχουμε κάτι συναντήσεις με κάτι δικηγόρους και αυτά. Δεν ήταν να ανοίξω. Άνοιξα γιατί σας έχω προσχεθεί τρία στριμάκια τη βδομάδα, με τα update που μπήκανε και με το τρέξιμο που είχαμε. Δεν άνοιξα.
Ήταν να ανοίξω εχθές. Εχθές δεν άνοιξα γιατί θέλαμε να ανεβάσουμε τη security rank 6. Και γενικά από ό,τι καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ τρέξιμο μάγκες η φάση. Και για να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε έπρεπε να κάνουμε κάποια steps. Γι' αυτό, that's all, γι' αυτό δεν άνοιξα. Τζόρτζο Φανίδη, σας χαλάρα, καλησπέρα. Αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Τι κάνεις, Γιωργάρα, τι κάνεις, πώς είσαι, αγορίνα μου. Σε ευχαριστώ για τα 10 σου ευρώ, μπρο μου. Καλησπέρα, Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα, Βάλια. GG για το level 9. Να σε καλά, αγορίνα μου. Επιτέλους, να δούμε και λίγο καλό criminal. Δεν θα παίξουμε criminal RP σήμερα, μάγκες. Άνοιξα λίγο να τα πούμε. Έχω να κάνουμε κάτι συναντήσεις με κάτι δικηγόρους. Όσον αφορά το μαγαζί, να δείτε λίγο τι παίζει, ξέρω εγώ, και αυτά. Καλησπέρα, φίλε, τι γίνεται. Ρένι, που είσαι, παιχταρά μου, τι κάνεις. Θα σκάλε το καπομένο τάγκα, έχει καναβρίσει ενισχυτή για το subwoofer μου. Καλησπέρα, σπίλιο. Δάσκαλε, πόσα fight έχετε κάνει με Καρέλ Μαντράζο και ποιος νίκησε? Δείξε μια top criminal, θα δείξω, μπρο μου. Δάσκαλε, πόσα fight έχετε κάνει με Καρέλ Μαντράζο και ποιος νίκησε? Με Καρέλ Μαντράζο, σαν έτσι έχουμε κάνει 2 fight. Το ένα το έχουμε χάσει, το πρώτο, το άλλο το κερδίσαμε. Χθες έγινε ένα fight με Daltons και Μαντράζο. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω, ήταν 5-6 Μαντράζο, δεν ξέρω πώς ήταν. Και το κερδίσαμε. Το fight κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μάγκες. Ήταν ένα πολύ δυνατό fight. Εγώ προσωπικά το ευχαριστήθηκα, να ξέρετε. Ήταν ένα... Διάρκησε, σκεφτείτε, πάνω από 20 λεπτά το fight, μάγκες. Ρώτα, σταματάει η ημέρα. Λέει, όλα καλά, χαιρετώ το Most Wanted Family. Αλλά ρε Τζόρτζ, Αλάνη, δείξε top criminals. Εδώ είναι το top criminals, μάγκες. Ωραία, θα δούμε πώς θα σου φάνε οι δικηγόροι και να είναι στην πρώτη μαφία. Καλησπέρα, δάσκαλε, τι κάνεις, έλα, Αντριάνο. Λοιπόν, αυτό είναι το top criminal, μάγκες. Εδώ. Εδώ μέσα στα 13 ανεβαίνουν επικίνδυνα. Έλα, Ντιούκ. Σε ευχαριστώ, παιχταρά μου. Σε ευχαριστώ για το super chat σου. Να είστε καλά, αγορίνα μου. Έτσι που λέτε, μάγκες, γενικά ο σερβερ έχει πολύ ανταγωνισμό. Έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Θα ευχαριστηθούμε, μάγκες, να ξέρετε. Θα ευχαριστηθούμε, criminal, να ξέρετε. Απλώς κάντε λίγο υπομονή, είναι ακόμα στα fresh. Ακούσα, έχεις τερμάτα τώρα και στα χαρτιά. Εντάξει, αυτό, brother μου, είναι τελείως irrelevant. Το top criminal, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι εμείς είμαστε 9 και οι άλλοι δεν είναι. Οκ. Okay. Πώς είναι, ρε. Ναι. Φέρω. Σαμιγιώση. Τι θες, ρε. Τι θα γίνει, θα δουλέψουμε καθόλου? Ναι, πού είσαι? Σου κάνω τι δεν σου έχω πει. Αλλά μην έρθεις τώρα, είναι εδώ το μωράκι σου και λίγο παίζω μπαλίτσα, εντάξει. Θα σου πω το κεφάλι, βλάκα. Να σου πω, στείλε μου ένα GPS. Εντάξει. Αχ, τίποτα δεν ξέρεις. Χάι, πέλα ρε μπαλί, παιχτάρα. Για ακούσα να το πες καρτέλ in 5M. Καλησπέρα, Παντέλ, πού είσαι, αγορίνα μου? Άρα, Αθηνά. Για ακούσα να το πες, τι άλλο, διάμεσα τίποτα που δεν ξέχασα. Κανένα σας, μάγκες, δάσκαλε να σου πω την αλήθεια μου, έχει λείψει η φάση αρπή με το τραπεζίτη και εκεί που άρχισε το αρπή ήταν το καλύτερο, πλεγόταν για ακούσα, δεν μάρει να φάει με το τραπεζίτη. Θα έρθουν και καλύτερα, Γιωργάρα μου. Έλα ρε φίλε, έλα. Θα πάρω να το σπάσω το κεφάλι, μάγκες, αράχτε. Δες καλά πως πάει το χέρι σου. Δόξα τω Θεώ, είναι καλύτερα το χέρι, μάγκες. Καλά, εντάξει, Θεοφανίδης εδώ πέρα τρελάθηκε, να πούμε, εδώ δίνει 10 ευρώ. Πάμε ρε μαλάκα, Γιωργάρα, σε ευχαριστώ πολύ, brother. Πάμε λίγο χάι καρδούλες και γιακούζα.
Ευχαριστώ, Τζοτζόρα μου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ένα αμυγιώσει, θα αλλιώσει το παγωτό. Και έτσι που λέτε, μάγκες, γενικά έχει full τρέξιμο αυτές τις μέρες. Όσον αφορά το criminal κομμάτι και ακόμα και τα μαγαζιά. Το security για να ανέβει rank είναι εξίσου και αυτό δύσκολο. Εν τέλει τα έχουμε πάει όλα τα μαγαζιά μας level 6, το καρτέλ level 9, τα δερμάτινα το ίδιο. Γενικά τρέχουμε και προσπαθούμε να είμαστε και όσο πιο πολύ active. Αυτό. Αν υπομονούμε να μπουν τώρα territory και τέτοια και siege, εκεί θα γίνει χαμός. Καλά, δεν ξέρω αν θα μπορώ να τα στριμάρω αυτά, μάγκες, να ξέρετε. Είναι ένα ερωτηματικό που θα το δούμε στην πορεία, γιατί άμα εκεί μέσα, ρε φίλε, έχει πόσα 200 άτομα μέσα στο νησί. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Άρα, Τζορτζάρα, ευχαριστώ, brother μου. Καινούργιο τραγούδι από Λιακούζα, πότε τρέχει ή τρέχετε άλλες δουλειές. Τραγούδι από Λιακούζα, τώρα, μάγκες, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Έλα, πού είσαι, μπρο μου, πού είσαι, Σβέν, τι λέει. Γενικά αυτό, μάγκε, sorry. Όσον αφορά και τα streams, έχετε δίκιο. Δεν στριμάρω τόσο συχνά. Ίσως είμαι και εγώ λίγο περίεργος, δίνω προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Αλλά από ό,τι σας έχω πει, μάγκες μου. Από ό,τι σας έχω πει και από ό,τι σας έχω πει, μάγκες, πρώτα είμαι gamer και μετά είμαι streamer, να ξέρετε. Γνώμη για Daltons, X Madrazo. Πολύ δυνατή, bro. Είναι μια συμμαχία δυνατή. Πόσα τσιράκια έχεις και σου φαρμάρουνε. Στη Γιακούζα δεν υπάρχουν τσιράκια, αδερφέ. Όλοι φαρμάρουμε και όλοι. Εγώ πήγε χθες έκανα μέταλλα. Καλησπέρα, δάσκαλε. Σου ήρθαν τα πράγματα. Δυστυχώς όχι, bro μου. Ακόμα περιμένω. Θα πεις γύρε σήμερα. Όχι, μάγκες. Τρελάθηκα, σε λέω. Γεια σου, ρε Τζορτζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπρατάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάσκαλε το καλύτερο αρπί. Κάνεις, μπρο. Γουστάρουμε τέρμα να ξέρεις, μπρο. Δεν έχεις την καλή δουλειά. Να σε καλά, Άλεξ. Να σε καλά, αγορίνα μου. Πάμε όλοι like, μάγκες. Να φτάσουμε 200 like να ξεκινήσουμε το αρπί. Αλλιώς, άμα δεν πάμε 200 like, δεν ξεκινάω αρπί. Έλα ρε, έλα ρε. Α. Έλα, αδερφέ. Αδερφέ μου, πού είσαι, τι κάνεις. Το γυρίζω, έχω κάτι δουλειές πάνω, παλέτο, να σου πω. Έλα, ρε. Τι ήταν να σου πω. Αυτή με τα καπέλα, ρε. Τι. Άκουσα, τσακωθήκατε χθες, σωστά. Να. Μας παίξανε πουστιά, δηλαδή, Πουστιά όχι, διάλεξανε άλλον προμηθευτή, εμπορευτή, πώς να το σου πούμε. Είναι στο χωράφι και φαρμάρουνε, λες να πάμε. Όχι, όχι, αδερφέ, έχουμε άλλα πράγματα σήμερα να κάνουμε. Ωραία. Έγινε τότε, κάνετε τις δουλειές σου και μιλάμε. Έγινε, έγινε. Πήγες για μέταλλα και έχασες το job από το μαγαζί. Ναι, βγήκα από το μαγαζί και πήγα για μέταλλα να βοηθήσω, μάγκες. Απλά στέλνεις μηνυματάκι και... Καλησπέρα, Γαβούκ, πού είσαι. Δάσκαλε, πότε θα παίξετε με... Πότε θα τις παίξετε με Madrazo X Daltons. Σας είπα ότι κάναμε χθες ένα τέτοιο fight. Δεν ξέρω πόσοι Madrazo. Ήταν 5-6 Madrazo και οι υπόλοιποι Daltons. Παίξαμε ένα fight. Το fight κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν αρκετά δύσκολο το fight. Και το κερδίσαμε. Θέλω το χέρι καλά, ρε, καλά, μπρο μου. Μια χαρά. Τα λέγα ακόμα, μάγκες, πάμε. Λοιπόν, γιατί κάνει stream sniper ψηλός και βλέπει το μεγελάκο που κάνει stream. Γιατί κάνει stream sniper ψηλός και βλέπει το μεγελάκο που κάνει stream. Ο ψηλός μου είπε ότι είναι στο παλέτο, αδερφέ. Έλα. Δεν σε τσίμπησα. Ωραία, Ναι, καινούργια είναι. Στείλε μου 10 χιλιάρικα να το σημώσει. Τι θες 10 χιλιάρικα. Ναι, στο χωριό μου έτσι κάνω, ναι. Στο χωριό σου, εδώ πέρα δεν είναι το χωριό σου. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό.
Κάτσε λίγο ρε φίλε, σου πληρώσαμε. Του δώσαμε κάποια, θέμ, θες και σήμωση. Εντάξει, τι, ολόκληρο πράγμα κάνεις από το σήμωσό μου. Φύγε από εδώ ρε, φύγε, λοιπόν έφυγα, τα λέμε. Άντε, τσάω. Φαρμάρι είπε ρε, που το ξέρει. Ρε Άλεξ, ρε Άλεξ. Τι εννοείς που το ξέρει ρε brother, δηλαδή δεν μπορεί να πέρασε από εκεί να το δει, ξέρω εγώ. Μπορώ να καταλάβω. Έλα μωρό μου, έρχομαι. Αντέλα, έρχομαι, τελείωνε. Έλα, έλα. Έλα σ' όλοι, καλησπέρα μπρο. Δάσκαλε, θυμάσαι σε κάθε λέει, μπαίνω όσο μπορώ να στηρίζω μπρο. Να σε καλά, Αλέξη μου, το βλέπω μπρο. Ντόφλα. Ιαπωνέζικη τα κουνιά, μαγκές. Να σε καλά, Γιωργάρα μου. Ρε μάγκες αυτό, εντάξει. Χθες με την Dadons τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε, brother μου. Κάναμε ένα fight. Ήταν ένα ωραίο fight, κερδίσαμε. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Υπάρχει πιθανότητα ποτέ να σπάσετε με δερμάτινα. Όχι, μπρο μου. Για να σπάσουμε δερμάτινα πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό. Τι έγινε ρε φίλε, δε, τα βλέπω όλα εδώ, βλέπω λιώμενα. Έλα ρε Σαμιγιώση, πού είσαι, πού είσαι. Τι είπες, στο τηλέφωνο. Τίποτα, τίποτα δεν είπα, τίποτα. Αφεντικούλη, άκουσε με, άκουσε με, να σου εξηγήσω ρε, δεν έκανα τίποτα, σου πάρω, συγχώρεσέ με ρε, συγγνώμη. Αλήθεια, θα σου εξηγήσω τι έγινε, έγινε μια παρεξήγηση πιστεύω. Αυτό, παρεξήγηση. Ναι. Ναι, 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 μπορώ να το εξηγήσω. Όχι ρε, όχι ρε. Πες μου εσύ, του έδωσες καμία σφαλιάρα. Εγώ δεν άκουσα. Καμία, καμία δεν του έδωσα, να ξέρεις. Της άρεσε. Ενώ, μου δώσε, μου δώσε, μου δώσε, μου δώσε. Όχι ρε Σαμιγιώ, θα σου εξηγήσω ρε, μου δώσε, μα όχι. Κύριε, όμπα ρε. Να σου πω, θα σοβαρευτείς ρε. Ρε, σοβαρό σήμερα, τι εσύ βαράσε, τι είναι αυτά ρε τα πράγματα. Ντροπή και έσχος, μήνυσης. Σαν τον κύριο Καλλιτύχτα, για να το σκίσω και εγώ τις μηνύσεις. Τίποτα, Καλλιτύχτα, ή τον βάλεις σε μια τάξη ή τον στέλνουμε ο ΑΕΔ. Σαμιγιώση, τον βγάζεις από τη μέση και μοιραζόμαστε μισό-μισό το σούσι. Ευχαριστώ. Απλά τα πράγματα. Το ποσοστό μου παίρνω και είμαστε τάξη. Εδώ. Πλάκα κάνω, τα λεφτά εννοώ, τα λεφτά εννοώ ρε, τα λεφτά εννοώ ρε, τα λεφτά εννοώ. Θα του πεις τίποτα ή θα σε αρχίσω και εσύ να σε τίποτα φάπες τώρα. Θα σε κάνω μήνυση. Θα κάνεις μήνυση, πώς γίνεται. Θα πω να με κάνεις μήνυση. Να σου πω ρε Χικάρου, πού έχουμε ραντεβού εμείς ρε. Είναι, κάτσε να σας πω την οδό, να τη δω λίγο, μου το έχει στείλει σε μήνυση. Καλησπέρα Κώστα. Λέει εδώ πέρα η Ρόζα αφεντικό ότι δεν θα έρθει, δεν γουστάρει εκεί πέρα αυτόν τον δικηγόρο. Θα αρχίζει να πάει να μας κάνει κουμάντο στο μαγαζί με τις τιμές. Η Ρόζα, ποια είναι η Ρόζα? Το αφεντικό του Κάντι ρε, η γυναίκα του Ψογολή. Τι και τι. Και δεν θα έρθουνε γιατί λένε ότι αυτός ο δικηγόρος έτσι, ξέρεις, θα προσπαθήσει να μας αλλάξει τις τιμές και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε τέρμα νομιμότατοι με τις τιμές. Αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή να μας κάνει κουμάντο στο μαγαζί μας. Οπότε θα πάμε, ξέρεις, και με λίγο τσαμπουκά εμείς. Κάτσε, μην είναι τίποτα λαδωμένος αυτός από κανέναν άλλο και τρέχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Παίζει και τέτοιο ενδεχόμενο. Να κατάλαβα. Ρε. Πού είναι τι φόρμες είναι αυτές, αφεντικό. Πού είναι ο Τακαμούρι, ρε. Ο Τακαμούρι είναι σε ένα παρτάκι προστασία. Πρέπει, Γιώργο, πρέπει να τη δώσω, μάλλον μέσα στα μάτια. Πού είναι, σένα. Εκεί που θα πάω κι εγώ. Κάτσε τον πάρα τηλέφωνο εδώ που είναι. Το ήθελες. Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Καλά, τι βαράς στον Καλλιτύχτη. Κάτσε την κόρα Χαρισπέκτα από εμείς 13, Λάζαρος στα Μπελαλέα. Πού είσαι, γαγουρνά μου. Την οδό 71-77 είναι. Ευχαριστώ πολύ, brother μου. Γενικά δεν νομίζω να πάρει και πολύ. Πιο πολύ είναι να πάμε να πατήσουμε. Το κλωτσιέσαι. Τι βαράς το τηλέφωνο του Τακαμούρι, ρε. Τι σε παίρνει. Δεν έχω το τηλέφωνο του Τακαμούρι. Το έχω εγώ.
Έλα, θα σου το πω. Ας πάμε να κάνουμε ακριβώς, Μπλάτς. Πού είσαι, αγορινά μου, τι κάνεις? Αλλιώ με τα παιδιά κάνεις το ξύλο. Τίποτα, άντε, πάρκο. Άντε, πρέπει να πω λίγο και από το PDM. Έχω σοβαρές δουλειές. Πα, α, πα, στο PDM σοβαρές δουλειές έχεις, ε. Α, ναι, 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 άστα να πάνε. Μάλιστα. Εδώ, πρέπει να πω εκεί πέρα να θαυμάσω τη θέα. Μάγκες, να ξέρετε ότι ο Φάρκο είναι στη χάρα, τρομερό παιδί, να ξέρετε, Μάγκες, και παίζει και πολύ καλό RP. Καλησπέρα, Δάχαλε, ποιος είναι το τρίτο boss των Γιακούζα? Είναι ο Forbidden Brother μου. Λοιπόν, θα πάτε στο δικηγόρο, τι θα κάνετε? Γιατί και εσύ θα έρθεις μαζί. Και εσύ θα έρθεις, ρε. Εγώ γιατί θα έρθω, εγώ... Ποιος θα έρθει στο μικρός, εγώ, θα με κορδεύει ο κόσμος, ρε. Θέλω να πάω στο πάρτι. Ποιο πάρτι, έχεις ευθύνες τώρα, είσαι μαλάκες. Εντάξει, μη σε κουρέψω και σε έναν. Λοιπόν, έκανα τη βάρδιά μου. Τι είπε? Τίποτα, αφεντικό, είδες, κουρέφτηκα και βρήκα κουμενάκι. Ποιο κουμενάκι? Εντάξει, κουμενάκι, κουμενάκι δεν είναι. Για όλες, έλα, Ντανί, το πόλες. Για πες, ρε, για πες. Άσε, άσε, είναι καλή κοπέλα. Αυτό. Είναι καλή κοπέλα, πώς λέγεται, ρε? Λοιπόν, άσε πως λέει, είναι καλή κοπέλα. Μου είπε ο Τακαμουρί ότι μόλις πήγαν εκεί πέρα και έχει ξεκινήσει το πάρτι. Οπότε μετά το ραντεβού με το δικηγόρο μπορούμε να πεταχτούμε. Πάμε να κάνουμε λίγο σαματά στον δικηγόρο, να του πούμε ότι δεν αλλάζουν την έκβαση. Πρέπει να πάμε να αγοράσουμε μάσκα, σταμάτα μωρέ λίγο. Πρέπει να αγοράσουμε. Έχουμε κάτι ιαπωνικές, μήπως θα βάλουμε αυτές? Τι μάσκες, ρε, τι πάρτι μασκιά είναι? Έχω κάτι ιαπωνικές εγώ. Μια πορτοκαλί να τη φέρω. Να σου πω. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά. Πού είναι ο δικηγόρο τώρα? Είναι, ναι, 77 στην οδό, εκεί είναι το, λοιπόν, γραφείο του. Πάμε σε ένα γκαράζ να πάμε με ένα μάξι. Πάμε. Εδώ ρε, να το ρε, το ροδέο είναι καλύτερο αμάξι. Με τη μαλακία σου να πούμε εδώ πέρα. Ποια μαλακία, ρε, ούρους είναι, Λαμπορκίνι, πού να ξέρεις αυτό? Άσε, θα βγάλω, έχω το κατάλληλο αμάξι, πάμε, πάμε τώρα. Έλα, πάμε, εγώ πάμε. Θα έρθω με το ροζ. Το κλείτος, έτσι, θα μην πει κανένας. Πήγαν όλοι. Μόνο εγώ δεν πήγα. Καλησπέρα, δάσκαλε, τι κάνουμε? Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, γορνά μου. Ακολούθα, πάμε, ακολούθα. Ακολουθάμε. Δεν έχω όπλο πάνω μου, μάγκες. Δεν έχω όπλο. Α, ωραία. Αλλά. Αλλά αφήσαμε τώρα το γυναικομαγνήτη, να ξέρετε. Βγάζω την μπέμπα. Γυναικομαγνήτης ήταν το όχημα. Κάσε ρε, δεν μπορώ να σ' ακούω άλλο ρε, σκάσε. Από το μπούστι. Σαρδέλες έφαγες. Να σου πω, ξέρεις, να δικάσεις, θα μας στείλεις κανένα κρεμό. Όχι ρε, ξέρω, ξέρω. Τις κολόνες δεν βλέπει, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πού πάμε, Χικάρου? Δάσκαλο, χωρίς όπλο δεν είναι δάσκαλος. Δεν έχω μάγκες, έτυχε, δεν είναι ότι τέτοιο, γιατί δεν πήγα να πάρω ρε μπρο. Γιατί χθες με το σκηνικό, εγώ στο τέλος πέθανα στο σκηνικό, προς το τέλος. Και δεν είχα πάει να κάνω refill όπλα και τέτοια. Γιατί συστήνεσαι γιώση και όχι σαν δάσκαλος? Θα σου εξηγήσω, αδερφέ μου, γιατί όλοι στο hardcore είχαν συνηθίσει να με λένε δάσκαλο και δάσκαλο, και τι με μάσκα, τι χωρίς με μάσκα. Και αν έδινα το όνομά μου αν έδινα το όνομά μου θα τέτοιο θα γινότανε τρολιά. Γιατί κάποιος θα μπερδευότανε και θα με έλεγε δάσκαλο και θα μου χάλαγε το undercover. Πώς μας κοροϊδεύει? Έλα. Μου στείλε μήνυμα, ο δικηγόρος μου λέει 10 η ώρα τα παγάδικα της πόλης είναι εδώ πέρα, να έρθουμε κι εμείς, γιατί έχουμε θέμα. Τι ώρα είναι? Μήπως είναι στο άλλο δικηγορικό γραφείο, ώρα. 55. Εδώ, 71-77 μου είπε. Λοιπόν. Κάτσε να δω πώς λέει και όνομα του δικηγόρου. Έλα, πού είσαι, Καρέλια, τι λέει, μπρο μου? Αυτές οι φάρκες που έτρωγε ο Φάρκο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Σταύρο, τι κάνετε, μάγκες μου? Πάμε όλοι like, μάγκες, πάμε όλοι like. Στο δικηγορικό γραφείο Harrison Low Office. Ποιο είναι εδώ πέρα, ρε? Εδώ, αυτό είναι. The Archipelago.
Σε λάθος ήρθαμε, ρε. Να σου πω, ρε. Εσύ γιατί είσαι έτσι ντυμένος? Πρέπει να είμαστε κυριλέ. Πω. Να. Να βάλουμε τώρα, εντάξει. Ένα κουστούμάκι. Βάλα απλό. Δεν έχω βάλει κάτι τρελό. Έχω και πιο κυριλέ. Αφού βάζουμε λίγο πιο χαλαρά, να βάλω κι εγώ κάτι πιο χαλαρό που έχω. Όχι. Όχι, ε. Όχι, όχι. Ας το πει κάποιος ότι το μπαγκάζ είναι κλειστό. Όχι, τα έβγαλε. Πώς τα έβγαλε. Τα βρήκε. Ωραίος είσαι, ωραίος. Θα δεις ένα ξυλίκι, το πήρατε με μαντράζα και την τάλλη. Τίποτα, να μας στήσει ο δικηγόρος αυτός. Εγώ θέλω λίγο να... Ναι, το πήραμε, brother μου. Flow, πού είσαι, μπρο μου, καλησπέρα. Ποιος είναι αυτός τώρα, εγώ τον έχω δει αυτό. Ο κύριος Μάντικλι που... Ακούσε με λίγο, άκουμε λίγο. Επειδή μιλάς πάρα πολύ και έχεις φάει σαρδέλες σήμερα, η εφημερίδα, δεν ξέρω τι από τα δύο, κλείσε λίγο τις φωνητικές σου χορδές, ώστε αν θέλω να πω κάτι, να μην φεύγω στην άλλη άκρη της πόλης. Εντάξει. Πολύ μιλάτε. Δεν μπορώ να μιλήσω, ξέρεις. Δεν πας να μιλήσεις λίγο με τη Ρούμπι. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, αδερφέ μου. Έλα, ρε, πλάκα έκανε. Άμα θες, έχουμε να λάβει μια φύλαξη στο Άβαλον. Άμα θες να περάσεις, να σε κεράσεις κανένα ποτό. Έχει μουσική. Ναι, ναι. Περίεργο. Αλλά υπάρχει και τέτοιο. Τι? Χαμηλώνει η μουσική. Okay. Θα κάνεις έξω. Εντάξει. Ναι. Έλα, μπαϊ. Πόσα είδα, έφερε το χέρι, δόξα τω Θεώ, ξεκουράζεται. Έχετε, μην τον ακούμε. Γάμισε το μαλάκα σαμάρι, μαλάκα σαν σαρδέλα, ρε πούστη. Most going your army, έλα χαρελιάς. Αδερφέ, να πάρκα. Τώρα που... Οπ! Μίλησε. Μίλησε. Έτσι δεν είπε ότι τώρα ξεκινήσει. Με συγχωρείς, αγορίνα μου, με συγχωρείς, ήμουν λίγο χαμένος. Τίποτα, ρε, δεν πειράζει, είμαι και γίνει κανένα ατύχημα γι' αυτό. Εντάξει, ατύχημα, τι να γίνει ατύχημα, εντάξει, προς Θεό. Όχι, όλα καλά. Όλα καλά, είσαστε παιδιά, όλα εντάξει. Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά, από πού είσαστε, μάγκες μου, εσείς τι, έχετε κάποιο μαγαζί? Ναι, εδώ, την Domino's. Α, Domino's Pizza, ε. Πιτσαδόρι, πιτσαδόρι. Μπράβο, μάγκες. Εσύ, μάγκα. Είμαι ένα από τα αφεντικά στο σούσι. Τον μπαμπού, δεν ξέρω, το ξέρεις, έχεις φάει ποτέ από εκεί? Ξέρω, δεν έχω φάει, αλλά το ξέρω το μαγαζί, γνωστό. Δεν έχεις δοκιμάσει σούσι, κρίμα. Δεν έχω δοκιμάσει. Έχω φάει εγώ, καλό είναι, μια χαρά. Ωραία. Αυτός είναι ο Φλάκο, είναι φιλαράκι μου. Είναι αυτός Μαντράζο. Τι έγινε? Τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα γκούτσι. Μπράβο, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εδώ περιμένουμε τους δικηγόρους να μας φάνε τα λεφτά πάλι. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τι θα πας πάρουν και λεφτά? Δεν ξέρω τι πλάνο ετοιμάζει εδώ πέρα ο δικηγόρος. Θα δούμε. Μέστε. Πώς πάνε οι δουλειές, όλα εντάξει? Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όλοι από την Domino's είσαστε εσείς παιδιά? Όχι. Α. Εγώ εκπροσωπώ τα... Η γυναίκα μου έχει τα κέφιση. Μια χαρά. Καλώς πεινά. Για γαραντάν και αμύγδαλα. Μα παφτά. Άσε ρε που ναι, ρε. Θέλω να ξέρω την εμάδυνα We Are The City. Μέχρι την αποκάλυψη θα πρέπει να πας για να μην τους ακούς. Γάμισε τα μαλακα, Φάρκο, όταν ξεκινάει και μιλάει, ξέρω εγώ. Δεν σταματάει. Τη φθηνή απομίμηση. Δεν σταματάει. Έλα, καλησπέρα. Έλα, Νίκ, πού είσαι, Νίκ? Κάτσε να τελειώσουμε, θα πάμε μετά από εκεί. Απλά πρέπει να πάμε να αγοράσετε μάσκες. Εγώ είχα μία στο πορμπαγκάζ. Γιατί, για το πάρτι μασκέ? Ναι, ρε. Δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Το πάρτι μασκέ. Δεν θα πάμε. Ναι, θα πάμε, ρε. Τελειώσουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εγώ έχω πρόβλημα στα αυτιά, άμα το καταλαβαίνετε. Να σου πω, δεν μπορείς να το πούμε να την κλείσει τη μουσική μόνο για σένα? Γιατί είμαι εγώ, πρόεδρος του Λος Άντζελες? Όχι, θα το αναλάβω εγώ. Άλλο εννοώ, να την κλείσεις εσύ τη μουσική, κατάλαβες? Όχι, νομίζω δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλώς ορίσατε, μάγκες μου. Παρακαλώ, περάστε προς τα μέσα, τώρα θα έρθει σιγά-σιγά. Εσείς είστε ο κύριος δικηγόρος? Εγώ είμαι ο κύριος Πίτερ Αναστασόπουλος, να. Δεν πιστεύω να μας φάτε τα λεφτά εδώ πέρα σήμερα, έτσι? Βασικά για το αντίθετο είχαμε. Για να σας τα βγάλω περισσότερα, όχι για να σας τα φάω. Να βγάλετε περισσότερα. Να σας τα βγάλω περισσότερα, όχι σε μένα, σε εσάς. Πώς θα γίνεται αυτό? Αν περάσετε μέσα, θα σας εξηγήσω σε όλους. Θα ανεβάσουμε τις σημαίες, δηλαδή. θα δούμε.
Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, αλλά για να το κάνεις αυτό εδώ πέρα, μάλλον και συγκερδισμένος θα βγεις, έτσι. Και δεν σου αρέσει. Εννοείται. Εννοείται. Δικηγόρος και να μην βγάζει λεφτά, κρίμα από το Θεό, έτσι. Δεν είναι κρίμα. Βασικά δεν είμαι πολύ. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα λεφτά σαν Horizon Law Office εταιρεία. Να. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι δύο πράγματα. Στην πόλη να υπάρχει τάξη. Και δεύτερον, στην πόλη να υπάρχουν ικανοποιημένοι πολίτες. Τώρα, αν μπορούμε να βγάλουμε και κάτι από αυτό, καλύτερα για εμάς. Κατάλαβα. Σωστό. Άρα, δηλαδή, λεφτά θες πάλι. Από εδώ από εκεί το πας για τα λεφτά μου μιλάς. Θα το δούμε. Αν είσαι καλό σε κάτι, ποτέ δεν το κάνεις δωρεάν, όπως και να έχει. Σίγουρα, ναι, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, εσείς οι δικηγόροι δουλεύετε και λίγο περίεργα. Ωραία. Παρακαλώ, περάστε μέσα να καθίσετε. Θα σας ξαναγήσει. Εδώ πέρα ο συνέτερός μου θα σας βάλει μέσα ο κύριος Ντέσος Ζόρο. Θα σας βάλει να καθίσετε. Για να είστε όμορφα, ξέρω εγώ. Να σας κεράσουμε καφεδάκι. Mm-hmm. Να είστε ικανοποιημένοι. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ. Τώρα ερχόμαστε σιγά σιγά μέσα. Ωραία, ωραία. Ακολουθήστε. Καλησπέρα, παιδιά μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Ξανθούλα, δίπλα σου είναι εδώ, αριστερά μου. Οπα, λοιπόν, πω πω μάγκες, έχω 11PL ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα όταν ανοίγω stream, εξαιρετικό Feng Shui θα μπορούσα να πω. Πολύ ωραίο το μαγαζάκι σας. Το δικηγορικό γραφείο βλέπω εδώ πέρα σε 9-5, έτσι. Εδώ πέρα είναι οι εγκαταστάσεις τις οποίες... Πολύ χαρτούρα. Χαρτούρα και κακός ναι, εδώ πέρα. Ναι. Δυστυχώς είναι το θέμα του δικηγόρου αυτό, η χαρτούρα. Μάλιστα. Καλυτίτσι of the gods. Θα βγάλω τα μπουτσιά μας εδώ μέσα. Εκεί πέρα. Πάμε από εδώ. Πού είναι ο ξεναγός, καλέ, πού είναι ο ξεναγός. Εδώ είμαι. Σε έδειχνα μέσα τα αρχεία. Χάσαμε τον ξεναγό. Εδώ είμαι, καλά ήρθαμε. Εδώ είναι το τραπέζι συνεδριάσεων. Παρακαλώ, περάστε. Τουριστική ατραξιόν το έκανε, συναδελφό μου. Ναι, ναι, ήθελα να το δείξω, ρε παιδί μου, πόσο τα κουμπίμενα είναι τα αρχεία των παρατών μας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε δικηγόρη, μ' ακούτε. Ναι, ναι, σε ακούω. Έχει ξεχάσει ένα συνάδελφο σε αυτό το περιοδικό του. Είναι σε έκανε κατευθείαν στο μη γιώσει εδώ, άρεσε να μη γιώσει. Ξέρετε τι, η αλήθεια είναι πως το έχει ξεχάσει, αλλά θα το αφαιρέσουμε σύντομα. Έλα, έλα, κάτσε. Έλα, θα μη γιώσει, κάτσε εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα κάτσω όρθιος, θα κάτσω όρθιος. Όχι, όχι, με τα χαρά σκάρε. Γαμώ. Θα κάτσω όρθιος. Κάθετε. Θα κάτσω εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν σου πειράζει. Να κάτσουμε, να κάτσουμε, είπαμε, ηλίθιε. Όχι πάνω στο τραπέζι. Χάρη, χάρη. Κάτσε, αδερφέ, δεν πειράζει. Τι θα γίνει, θα φύγει από την πλάτη μου, σε το χάρο τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, και οι κυρίες θα καθίσουν. Όλοι, όλοι καθίστε. Όσοι μπορείτε να καθίσετε, καθίστε. Άμα κάτσουν οι κυρίες, θα κάτσω κι εγώ. Πρέπει να έχουμε μερικά αόρατα σκαμπόμπο το IKEA. Να δω αν μπορώ να σα τα φέρω. Κάτσε, Πασάμ, κάτσε, κάτσε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι. Καλησπέρα, δασκάλα. Καλή τύχη από την κόρη. Να ελέγξουμε λίγο τη λίστα. Άρα τα καβούρια στην τσέπη. Άσερα τον άρα. Παραμάτησα με γιώση. Να σημειώσω κατευθείαν. Το μαγαζί από την American Pizza είναι εδώ. American Pizza είχαμε, ωραία. Η κύρια από τον παππού σου συμπάρει, βλέπω την εδώ. Έτσι δεν γίνεται. Ωραία. Ντόμινος πιστεύω και είναι εδώ πέρα. Παρόν. Και η FC και η Αχελενίτα βλέπω ότι είναι εδώ. Κάτσε εδώ τι θα γίνουν, Μάκης, δεν μας πούνε. Πάω να περιμένω. Πάμε όλοι like, Μάκης. Πάμε όλοι like. Λίγο να σε ακούμε. Ο κύριος από το Μαμαλούκα. Φώναζε λίγο να σε ακούμε. Δεν έχει παρευρεθεί ακόμα. Θα του στείλω ακόμα μια πρόσκληση ξανά. Δεν με ακούτε τώρα. Κύριε δικηγόρε, άνοιξε λίγο τις φωνητικές σου χορδές γιατί δεν σε έχω ανοίξει. Τέρμα έχω ανοίξει. Ωραία, ωραία. Μήπως θα έρθω στη μέση για να με ακούτε καλύτερα. Για να... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ανέβα στο τραπέζι μου. Α, όχι. Λοιπόν. Α, πολύ ωραία. Τσιγάρο επιτρέπεται για να ξέρουμε. Βέβαια, εννοείται. Μπορείτε να καπνίσετε ελεύθερα. Η κύρια από το McDonald's είναι εδώ. McDonald's, όχι. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Δάσο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Η κύρια από το Pizza Mario. Πίτσα Μάριο. Πρόεδρος. Πίτσα Μάριο. Καλύτερα, ποια φαγάδικα είναι εδώ πέρα. Και καλή βραδιά, πάμε λίγο like. George, τι να σου πω ρε αγόρινα μου, ό,τι και να σου πω εσύ να είναι λίγο ρε brother. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ brother μου. Να είσαι καλά αγόρινα μου.
Ενέξους. Μου λείπει American Pizza, Tacos και Μαμαλούκα. Δώστε μου αν θέλετε 10 λεπτά και μέσα σε 10 λεπτά θα τους έχουμε εδώ. Μαμαλούκα έρχεται. Αυτός που έχει το Μαμαλούκα που είναι, θέλω να του τα πω δύο χεράκια. Ωραία, τώρα θα μιλήσουμε ξενυχιστικά εδώ πέρα. Γιώργος. Να μην καπνίζει και πολύ. Άσε ρε πονηρέ. Θα πάθεις τίποτα. Θα ανοίξουμε κανένα παράθυρο να μην γίνει τουμάνι εδώ μέσα. Το κάμισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, μάγκες. Θα πάθουμε και κανένα συξία μέσα εδώ. Μπορούμε να καπνίσουμε εδώ μέσα, κύριε δικηγόρε. Ναι, ναι, βέβαια, είναι χώρο σου. Κοτσίδα, άμα βλάπτει την υγεία, κάπνιζε. Έγινε, φίλε μου. Άνοιξε λίγο τα αυτιά σου. Κάπνισε, κοτσίδα, εκεί θα μείνει χείρα η άλλη, να δούμε τι θα καταλάβει. Τίποτα, αγχώνεται, έχει εδώ το βιβλίο. Αλλά έχει και δίπλα. Μακριά από τον Καρχαρία, τίποτα, θα τον τρολάρουν, μαλάκες. Ο Καρχαρίας είναι δικό μας παιδί. Όχι ρε, τίποτα, περιμένω εδώ να ακούσουμε το δικηγόρο. Καλησπέρα, καταρχάς στα φαγάδικα της πόλης σας, της πόλης μας. Εν τω μεταξύ, βάζουν και διαφήμιση. Δηλαδή, πού να μην είχα περάσει από τον καθένα τους 200 φορές. Δηλαδή, τι να πω. Όπα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι έπρεπε. Έχω ένα σύνδρομο. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Είναι ο σύνδρομος. Είναι ο σύνδρομος. Όπα. Ένα ξύλο. Είσαι καλλικηγόρος, μπράβο. Νομίζω τώρα ηρέμησα. Καλύτερα να κάθεσαι. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Όχι, είναι ο καφές που πίνω. Με πειράζει. Καφέ πίνει ήδη. Καλή σελίδα. Κατρουγιάμαι ξαφνικά. Πού είναι το λέτε, παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς να σας καλωσορίσω όλους. Όσοι μπορείτε να καθίσετε, καθίστε. Τι έγινε, ρε. Άρη, ευχήρω. Ρε, δικηγόρε. Να σου πω. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Δικηγόρε, δεν πιστεύω να έχεις πει τίποτα περίεργο τώρα εδώ πέρα. Όχι, 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 Μάγκη. Κάτι έμαθα ότι ήρθε νεύτη στην πόλη, γι' αυτό μάλλον. Κάτι και θέλει να κάνει κανένα meeting εδώ με τα Witch, τώρα έχει μπερδευτεί. Έχω, θα έχω μετά στις 11 η ώρα. Λοιπόν. Ωραία, Pizza American είναι στον δρόμο. Καλώς ήρθατε όλοι. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ πέρα. Περίμενε, περίμενε. Να έρθει το Μαμαλούκα. Άμα δεν έρθει το Μαμαλούκα, δεν ξεκινάμε. Θέλω να τα ακούσει. Ωραία. Ωραία. Γνωρίζω ότι έγινε και ένα meeting με την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος. Μιλήσατε λίγο με την κυβέρνηση για κάποια θέματα. Έμαθα για τις καινούργιες τιμές που παίζουν. Οπότε. Κάτι θα κάνουμε. Δουλειά έχει 400 άτομα. Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου. Να είσαι καλά, ωραία μου. Έχουμε, στην πόλη. Σύμφωνα με τις τρόλ τώρα εδώ, Μάγκε. Δουλειές έχετε ή δυσκολεύεστε? Πώς πάει, πώς πάνε οι επιχειρήσεις? Καλά είναι. Καλά πάνε, καλά πάνε. Ωραία. Χαίρομαι. Τα βράδια να πούμε πέφτει πείνα. Δεν με πειράζει να μην έρθουν και τα τάκος, να ξέρετε ότι εγώ θέλω την πλειοψηφία. Τώρα, αν λείπουν ένα ή δύο μαγαζιά, είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ από εκεί πέρα, αν θέλετε, αν συμφωνήσετε κι εσείς, κάνουμε εξώδικο σε κάποιο μαγαζί και είχαμε κιόλα. Δηλαδή, κάτσουμε, πεθάνουμε. Πόσο κοστίζει το εξώδικο, κύριε δικηγόρε? Το εξώδικο δικό μας εξώδικο. Εμείς θα τα αναλάβουμε, αυτοί πληρώνουν. Μην αγχώνεστε. Θα πάρω σπίτι. Με τα κιλά τα πάμε. Πρώτη φορά πάω σε δικηγόρο και ακούω ότι θα πληρώσει αυτός πάντως. Μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όπως ξαναείπα και εδώ στο κύριο από το Σούσι. Θα τα πάρει πενταπλά μετά. Δεν είναι το θέμα μου να τα πάρω ούτε πενταπλά. Θέλω να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Και κυρίως εσείς που είστε ιδιοκτήτες των μαγαζιών, έτσι. Γιατί σκεφτείτε ότι όλοι έχουμε να στηρίξουμε μια επιχείρηση και είναι κρίμα επειδή κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Να την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί αυτό λειτουργεί σαν μια αλυσίδα. Αν εσείς δεν πληρωθείτε, δεν θα πληρωθούμε εμείς, δεν θα πληρωθεί ούτω καθεξής οι φόροι μας. Και... Δάσκαλε, πόσα άτομα είστε συνολικά μαζί με δερμάτινα? Δεν ξέρω τώρα πόσα ακριβώς άτομα έχουν τα δερμάτινα. Εμείς έχουμε γύρω στα 38 με 39 άτομα, brother. Γι' αυτό σας μαζέψαμε όλους εδώ, ώστε να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο θα είναι επίκαιρο, θα ελεγχθεί από τον εισαγγελέα, θα οριστικοποιηθεί και μετά και πέρα κάθε μαγαζί που δεν έχει πρόβλημα. Ο πρόεδρος που θα ορίσετε εδώ πέρα θα έρχεται να μου λέει: έχουμε αυτό, αυτό και αυτό το πρόβλημα. Εγώ και οι συνεργάτες μου αμέσως θα κινούμαστε νομικά για να επιλύσουμε πολύ σύντομα το ζήτημα. Το πρόστιμο που θα το ορίσουμε εμείς δεν θα το γνωρίζετε, για να είναι μια εκπληξούλα, για να δείτε τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος το δεν το τηρήσει. Μισό λεπτό, να ορίσουμε ένα πρόεδρο εδώ μεταξύ μας, εννοείς?
Εσείς θα τον ορίσετε τον πρόεδρο, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό σαν δικαιωμάτιο. Εγώ... Γιατί να μεταλλούμε κατευθείαν σε εσάς. Εγώ ψηφίζω εδώ τον Κοτσίδα να μπει πρόεδρος. Μισό λεπτό λίγο να ξανακάνω άλλο ένα tweet, γιατί βλέπω ότι είναι και το τάκο μέσα. Για να μην μας πει μετά, δεν με καλέστε, δεν. Από εγώ πρόεδρος. Ναι. Εγώ σε ψηφίζω, άμα θες. Με ψηφίζεις. Αχα. Μπελάδες. Αγίως θα ψηφίσω τον εαυτό μου. Ωραία. Αν φας τη θέση. Σιγά ακόμα δεν ήρθες, να μην σε εκλέξανε. Πονηρέ. Άσε ρε πονηρέ εσύ. Άσε ρε, πώς θα το μάθεις λίγο μαζί με τα δερμάτινα. Τι έχασα, τίποτα. Θα τα πούμε στο μπαγκάζι. Μπρο μου, τίποτα. Έχει λάτζα. Λοιπόν, για να οριστεί πρόεδρος, καταρχάς πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Τι, έτσι ξαφνικά, γεια σας. Πρέπει να είναι όλα τα μαγαζιά όμως για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το American Pizza είναι στον δρόμο, ο Μαλούκα στον δρόμο και Τάκο θα μας απαντήσει η Λίαν συντόμως. Εντάξει, τώρα μα δεν έρθει, δεν είναι τι να κάνουμε, πρόβλημά. Ακριβώς, επειδή είμαστε η πλειοψηφία εδώ πέρα, δεν είμαστε. Να τους παρακαλάμε. Αγία σου. Σωστό. Έχει ενημερώσει πολλές ώρες. Φροντίζεται να τους ενημερώσουμε τουλάχιστον 2 μέρες νωρίτερα. Και μέσα στη μέρα επίσης φροντίσαμε να τους γνωστοποιήσουμε ότι θα γίνει αυτό το συνέδριο, στο πούμε έτσι. Ο Μαμαλούκα ήρθε. Είναι υπεύθυνη για τον εαυτό τους. Μαμαλούκα, δεν ξέρω. Τι είπα αυτός με τον Μαμαλούκα, ρε. Τι μπορεί αυτός ο Μαμαλούκας εδώ να δούμε τι θα γίνει, έχει μπει, φάντε. Έλα, έλα, να έχει λίγο... Μισά λεπτά να του στείλω ένα email. Έφαση, πες του, έλα, έχει παντόφλα, πες του. Περίμενα να πάω να μαζέψω έναν που έρχεται. Περίμενε. Θα φέρει τον Αμπτούλ. Έλα ρε. Μισό λεπτό να βγούμε ένα έξω στην είσοδο για να προϋποντήσουμε τα παιδιά. Αφήσε το... Να, αφήσε ώρα σου. Καφεδάκι να σας φέρω κάτι, έτσι να σταθείτε άνετα, μην είστε παγωμένοι. Τι να πούμε εδώ πέρα, εγώ πίνασα, να πίνασα λίγο. Λέει ένα σουβλάκι να πει το γύρω το τρώγα τώρα. Πού είναι ο πρόεδρος, ε? Ωραία, ωραία. Έχουμε κανένα σουβλατζίδικο εδώ. Να σου πω, Πίτερ, κάνα χάρτη, έχουμε. Τι χάρτη? Έχασα έναν μαλάκα εδώ μέσα, δεν μπορώ να τον βρω. Σου είπα να μην φέρεις το λατζιέρι. Όχι, δεν αυτός. Όχι, τον Αμπτούλ θα έχει φέρει. Να το, τον έφερα. Με την πετσέτα. Καλησπέρα, Αμπρό μου, καλησπέρα. Ο Τελβεράς τι ήρθε να κάνει. Ρεγγλά με πιτσές. Μαλάκα, Τελβερά. Ήρθες που ήρθες, Τελβερά, έφερες την πάση στον κόσμο να φάει. Ωραία, οι κύριοι που ήρθανε. Δική μας είναι, δική μας. Ο ένας είναι μέτοχος, ο άλλος είναι Τελβεράς. Δεν ξέρω τι κάνει Τελβεράς. Ωραία. Μισό λεπτό, εγώ τη βλέπω είναι και ο κύριος Καρχαρίας εδώ πέρα. Είναι να γλιτώσει τη λάτζα, μάλλον. Να ήρθε το Μαμαλούκα, έτσι. Ήρθε και ο κύριος το Μαμαλούκα. Τι θα γίνει με αυτό το Μαμαλούκα τελικά. Εντάξει, εγώ θα κάτσω, παιδιά. Όχι, ρε, κάτσε. Άσε, ρε, πονηρέ. Κοίτα εδώ, αγενέστατος. Κάτσε εδώ. Είναι κανείς που πεινάει, διψάει, θέλει κάτι. Νεράκι, κάτι να του δώσουμε. Το ανθρώπου που μην παραπονιέται, μην μας λέει. Τίποτα. Σούσι, το καλύτερο φαγητό στην πόλη. Ωραία, όχι, όχι, έφαγες, εντάξει, εντάξει. Όλα τα φαγάδικα, όλα έχουν ωραία ξεχωριστά φαγητά. Θα κάτι πριν, ένα μάλλον διπλό ελληνικό μέτρο θέλω. Επίσης, να ξέρετε πως έχουμε μιλήσει ήδη με μίνι μάρκετ και καφετέρειες, που σημαίνει ότι ήδη έχουν συμφωνημένες τιμές και εκείνοι. Οπότε... Σολουτό, να παραλάβουμε τον κύριο Κάρλο. Καφετέρειες είναι σε άλλη μήνυμα από εμάς. Ναι, όλοι από τις συμφωνημένες δίνουν, από ό,τι έχω καταλάβει. Μια χαρά. Ρωμάτε ψαρίλα, ρε. Ρε, λες να βγάλουμε τον Τελβερά, να πούμε εδώ πέρα πρόεδρο. Για πείτε ρε παιδιά, πώς πάνε τα μαγαζιά. Βλέπετε κίνηση. Κάτι έχει. Ο Τελβεράς κουράστηκε κιόλας. Δεν πουλάει πολύ delivery όμως ρε παιδιά, να ξέρετε. Το delivery, ναι, γι' αυτό παιχνίδι στο μαγαζί θέλει. Έλα αδερφέ, βγες, σε μπλόκαρα να πούμε. Δεν θα κες και βενζίνες, ρε, τι σε νοιάζει. Μπορώ, ρε, φίλε, εγώ θα βλέπω τον κόσμο έτσι. Μην αγώνεσαι, θα πλένει πιάτα. Πειράζει, θα δεις τι κόσμο έχει τώρα μες στην κουζίνα. Καλησπέρα, Τζόρτζ. Πάλι κουζίνα.
Τι θα γίνει, μόνο αυτό το μαμαλούκα τελείως. Θα γίνει, πού είναι οι μπριζόλες αυτές. Όταν θα σετάρω το PC, όταν μου έρθουν τα πράγματα. Όταν μου έρθουν τα πράγματα θα σετάρω και το PC. Γιατί είναι μαζεμένοι από εκεί, ρε COVID, έχουν ρέμει μαζί, δεν μπορώ. Πολύ τη μέρα στο πόδι, είμαι μέχρι τρελάνη. Πού να δεις εγώ ρε, πολύ μέρα πλένω. Ειδική πρόσκληση θέλουν οι άλλοι για να έρθουν, τι θα γίνει τώρα. Δίκιο έχει κύριε Αντρόπη δηλαδή. Χάνουμε ώρες εργασίες τώρα. Δεν έχει τα φύτικα μέσα στο μαγαζί, ρε. Δεξιά. Αφού τον Τελιβερά εδώ τον φέραμε. Εδώ μου ήρθε και ο Τελιβερά, ποιο να αφήσω. Δεν μπορεί να τον Τελιβερά, πε στο μαγαζί, ρε. Να τρέξει. Πάρε δρόμο, ρε. Όχι, ρε. Ρε, αφήστε με τον ξεκουραστό ρόχο τη μέρα του. Καλά, καλά. Ρε, θα σε απολύσουν, ρε. Ρε, να σου πει ο Πάκη πίσω. Καλώ το. Α, είναι ο Πάκη, ρε. Είναι ο Γιώργο Πάκη. Εντάξει, είναι ο Πάκη, σα. Ο Γιώργο Πάκη είχαμε. Δεν είναι ο Πάκη, ρε, να ξέρει. Πήγε στο Κουρδιστάν να βρει τα αδέρφια. Λοιπόν, ο κύριο Πίτερ θα έρθει σε μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, κλείσου. Βρε καλώ στο μαμά Λούκα. Άντε ρε, 10 ώρες. Νάτος, σε περιμέναμε πόση ώρα να πούμε. Απέναντι ήμασταν εμείς, ρε, δεν είδαμε ότι είναι από εδώ. Μπερδέψαμε τα κτίρια. Έλα, κάτσε. Όρθιος, θα κάτσε εκεί πίσω. Ναι, γιατί. Θα σε έχει πλάτη ο δικηγόρος. Θέλει να ψηλώσει το παιδί. Ξέρεις, το σήκωνα κάτσε κοπέλα, ρε. Όχι, όχι, κάνει τη δουλειά. Σίγουρα που χέσα. Εδώ σου ρε. Τελιβερά, σήκω πάνω, ρε. Έλα, ρε. Αυτά. Ωραία τα πάμε. Κι εγώ συμφωνώ πολύ αυτή τη συμφωνία. Ποιος περιμένουμε, ρε, Μάγκη, στο ραμό το τάκος. Τώρα, τον κύριο Πίτερ, μισό λεπτό χρειάζεται. Να σου πω, ρε, έχει κάρου. Έλα, ρε. Το μαγαζί είναι πάνω από το μαγαζί μας, ρε. Και την τράπεζα πάνω. Αριστερά. Α, η πιτσαρία είναι, η πίτσα Μάριο. Είναι εδώ, η πίτσα Μάριο είναι εδώ. Εδώ είναι. Μια στιγμή, ρε παιδιά, να ανοίξω τον ίδιο. Τρέχει, μισή, τρέχει η πίτσα Μάριο, σαν ποιος να ξέρει. Ναι, ναι, το ξέρω. Να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, να σας κάνω μια. Όπα, ρε. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Άνοιξα τον Ιωνιστή λίγο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Δεν έχει χωμόνωση, ρε. Τα μπρίκια έβαλε μπρος. Χρειάστηκε λίγο ιονιστής, νομίζω. Μάλιστα. Και για πες, ρε, πώς λένε το όνομά σου, ρε, μάγκα μου. Πήγες να μιλήσεις και σε διοκόψαμε. Να σε ρωτήσω, ρε, πίτσα Μάριο, να σας ρωτήσω, ρε, παιδιά. Εσείς εκεί πέρα τους υπάλληλους σας τους πληρώνετε. Γιατί με τις τιμές που έχετε δεν νομίζω ότι σας βγαίνει και να τους πληρώνετε κιόλας. Γιατί με τις διαφημίσεις. Ε? Και με τις διαφημίσεις το παρακάνει ο πίτσα Μάριος. Για να καταλάβω τώρα. Τελβερά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο μάγκες εδώ πέρα για το πίτσα Μάριο απευθύνομαι. Μην τώρα πάμε σε άλλα πράγματα τώρα δικηγόρους και τέτοια. Φτιάχτε τις τιμές σας, εγώ μόνο αυτό έχω να σας πω. Εντάξει. Δεν γίνεται να δουλεύουμε αυτό... για την ψυχή είναι της μάνας μας. Άστα μέρος. Είναι μέρος της συνεδρίασης αυτό. Για να μάθω ότι έχεις απλήρωτους και τους, εκεί πέρα τους, τους εργαζόμενους σου. Την έχεις κάτσει τη βάρκα. Παρακαλώ, ας μην προτρέχουμε. Είσαι ζωής μας για εμάς. Ναι, ναι, και για τις διαφημίσεις που κάνετε έχω να πω εγώ, γιατί βλέπετε ότι πετάει όλες τις διαφημίσεις να πούμε και τρέχετε. Εντάξει. Και για τις τιμές έχω να πω εγώ, τις τιμές. Παίρνουν εδώ τα παιδιά. Καλά, τις τιμές θα το δούνε. Τώρα, άμα συνεχιστεί, θα φάνε ένα πρόστιμο κάτσουν ίσχυ. Νομίζω πρέπει να πάει ζητώ, ε. Θα πάω σε μηνύσεις. Σε μηνύσεις θα πάω. Καλά θα κάνω. Δελιβερά, μην μιλάς. Σήμερα θα ακούς. Πού είστε, ρε. Έγινε. Ρε Dragon λέει στο καθήκον. Άβαλο. Μάλλον ήρθε κάποιος ακόμα. Εκεί πέρα τρεις ποιοι είναι στη φωτογραφία. Ο ένας ο Σαμιγιώσης, ο άλλος ο Καλλιτύχης. Και ο άλλος. Λοιπόν, ο δεξιά ο Καραβλός είναι πελάτης ο Σούς, να ξέρετε. Α, σωστά, σωστά. Α. Τέλεια, ούτε καν τους είδα, κομπλέ. Γεια σας. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Σπέρα. Τι κάνουμε. Από το Θεό. Ωραία, ωραία.
Από τον Μπέργκισο τι μου, δεν καταλάβατε. Έλα ρε, αλήθεια. Ε, εντάξει, κοίτα, δεν φαίνεται πολύ, νομίζω. Θα πάω πάλι, έλα και εσύ, μπρο. Απλώς ψαχνώ με τόσο όλο το κτίδι και δεν ήξερα που να πάω. Απλώς, άμα έχει μουσική, δεν θα μπορώ να κάτσω, brother. Αχ, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Χαίρομαι το τάκος, ήρθε τελικά. Ε, το τάκος είναι το μόνο που δεν ήρθε, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Δεν πειράζει. Εγώ ενημέρωσα. Ωραία, λοιπόν. Για αρχή, θα εκλέξουμε έναν πρόεδρο για να ξεκινήσει το βαγάδικο να υπάρχει σαν σύλλογος. Οι αρμοδιότητες του πρόεδρου είναι αυτός ο οποίος κάθε εβδομάδα θα ελέγχει όλα τα μαγαζιά, δεν ξέρω αν θα βάλει κάποια 100 άτομα, αν θα το κάνει μέσω κάποιου άλλου τρόπου, να ελέγχει τιμές σε όλα τα μαγαζιά, πέρα από το ότι θα το κάνουμε κι εμείς, αλλά είναι και ευθύνη του πρόεδρου. Είναι αυτός ο οποίος επίσης θα το δούμε, Μάγκες, θα πάω από εκεί και θα τα δούμε. Τα προβλήματα του κάθε μαγαζιού. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο κύριος με το Σούς έχει πρόβλημα με τον κύριο Μαμαλούκα και ο πρόεδρος είναι ο κύριος με την Κοτσίδα, θα πάει στον κύριο με την Κοτσίδα, έχω αυτό και αυτό. Πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, συγγνώμη για την κοπή. Όποιος έχει απορία να σηκώνει τα χέρια, πώς να το βρούμε, πώς θα το πούμε αυτό. Ναι. Όποιος έχει οποιαδήποτε απορία, μπορεί να σηκώσει χέρι. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Αν για παράδειγμα έρχεται ο κύριος πρόεδρος που είπαμε ότι για παράδειγμα είπα τον κύριο με την κοριτσίδα και ξέρω ότι είναι ο πρόεδρος, γιατί έχουμε μιλήσει τέλος πάντων και του λέω έχω 10.000 το 10-10. Τυχαία νούμερα τώρα λέω, δεν κάθομαι να υπολογίσω, κατάλαβες. Και μετά ξέρω εγώ σε άλλους πελάτες το πουλάω στα 5. Πώς θα με κυνηγήσει ο πρόεδρος? Αυτός που θα βγει νομίζω θα είναι λίγο έξυπνος, δεν θα έρθει αυτός. Ο κλέφτης και ο ψεύτης. Δεν είναι απαραίτητο. Στον πρώτο χρόνο χαίρονται. Κατηδίαν. Επίσης, δεν θα ελέγχεστε μόνο από τον πρόεδρο που ξαναείπα, θα ελέγχεστε και από εμάς. Από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε εμείς την υπόθεσή σας, μπορεί να έρθει κάποιος από το γραφείο μου. Ναι, κατάλαβα. Τι εννοείς. Καταλαβαίνετε πότε. Θα ελέγχετε με πολλούς τρόπους. Το καθένα. Στο δεν είμαστε. Σε μπορεί να τα πας καλά με τον πρόεδρο και να ο πρόεδρος να λέει τρέλες. Να κάνει τα δαμάτια. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς, όπως έχουμε κάνει και με όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά, ο πρόεδρος μπορεί να οριστεί κάθε μία εβδομάδα αν σε περίπτωση δεν θεωρείται ότι ο πρόεδρος κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, του δώσουμε μία εβδομάδα περιθώριο και δείτε ότι δεν κάνει ο πρόεδρος, μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Τώρα, επίσης έχει την ευθύνη, επειδή σαν σύλλογος πρέπει να πληρώνεται κάποια λεφτά στο δικηγορικό γραφείο, να φέρνει αυτός και να μαζεύει όλα τα λεφτά από τα μακροκαταστήματα. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας, αλλά όπως βλέπετε έχετε μαζευτεί περίπου 20 άτομα εδώ πέρα και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, ώρες από τη ζωή μας αφιερώνουμε για να κάνουμε το καλύτερο, ξαναλέω. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε να παράξουμε κάποιο αγαθό, αλλά προσφέρουμε υπηρεσίες. Οπότε για αυτές τις υπηρεσίες και τις ώρες που θα αφιερώσουμε για τις υποθέσεις πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Ωραία, έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Εδώ πέρα μαζευτήκαμε για να βγάλετε λεφτά, κύριε δικηγόρε, ή για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ακριβώς. Μαζευτήκαμε για να βγάλουμε λεφτά. Και μία δεύτερη ερώτηση. Με την πίτσα Μάριο, τι θα κάνουμε εδώ πέρα που έχουμε σοβαρό πρόβλημα? Ωραία. Μάλλον δεν ξέρεις τι τιμές. Εγώ με φαντάζω ότι έχουν έρθει και μου έχουν πει ότι είμαι ακριβώς κιόλας. Δεν ξέρω τις τιμές. Λογικά δεν ξέρω. Το rank 4, το 10-17 χιλιάρικα, ακριβώς όταν εμείς πουλάμε. Εμείς ποτέ δεν το έχω πουλήσει ποτέ. Ποτέ, να σου πω. Αν το έχω πουλήσει, δεν θα μου έρθει τώρα κάποιος εδώ μου το πει. Θα σου φέρω record. Ωραία. Ο Καργαρίδης με σφάστα πάντα. Συγγνώμη, δεν ήρθαμε για να διαπληκτιστούμε εδώ πέρα, ούτε για να υπάρξει κάποια... Πώς το είπα αυτός. Διαπληκτιστούμε, ούτε για να... Δεν ήρθαμε εδώ πέρα. Ακριβώς. Σε πάω πάση. Βεβαίως. Ωραία. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο. Ήρθαμε εδώ για να τα βρούμε. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα ορίσετε έναν πρόεδρο για να ξεκινήσουμε σωστά. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με όλες τις καφετέρειες, καλά ό,τι ήταν, σύμφωνα με όλα τα φαγάδικα, θα ορίσουμε κάποιους κανόνες. Καργαρίες είναι γαμμένα με πια ρεύμα. Τόλισο. Βαζί, έχει πρόβλημα με αυτούς ή θέλει να τους καταπατήσει. Ο πρόεδρος θα έρχεται σε εμάς και εμείς κατευθείαν θα παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Να κάνω μια ερώτηση, δικηγόρε. Παρακαλώ. Εμείς βάζουμε εδώ κάποιους κανόνες, έτσι. Κάποιοι από τα 20 μαγαζιά, πόσα είμαστε εδώ πέρα, τα 15 θέλουν να υπογράψουν, εντάξει. Εγώ π.χ. δεν θέλω να υπογράψω. Τι γίνεται με μένα? Τι γίνεται με εσάς? Ναι. Όταν υπάρχει η πλειοψηφία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τα εξώδικα. Μετά υπάρχει ο εισαγγελέας. Κάνουμε άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που εγώ είμαι καλυμμένος με τις τιμές μου,
Mm-hmm. Και με το ΣΔΟΕ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί να μου προκαλέσεις πρόβλημα. Όταν όλες τα φαγάδικα θέλουν να έχουν μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία ορίζει η κυβέρνηση, και εσείς θέλετε να την καταπατήσετε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θέλετε να γίνει πάνω. Δεν έχετε καταλάβει τι εννοώ. Θα το δούμε στο μέλλον, όμως, να δω τι θέλετε να πείτε κι εσείς. Από τη στιγμή που δεν καταπατάμε καμία τιμή και ίσα ίσα είναι παραπάνω από την τιμή που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει, ποιος ο λόγος να, εφόσον υπάρχουν και τα ΣΔΟΕ, να πληρώνω εγώ τα εξωδικά σας. Δεν το κατάλαβα. Μα μόλις τώρα δεν μου είπατε ότι πολλά καταστήματα καταπατούν αυτή την τιμή. Το μαγαζί μας εμάς είναι και ήδη καλυμμένο νομικά. Δεν έχει να κάνει με το αν έχετε προσωπικό δικηγόρο ή όχι. Έχει να κάνει με ένα γενικό σύλλογο. Με ένα γενικό σύνολο, και πρέπει να υπάρχει αυτό. Γνώμη για Μαντράζο, έχει Ντάλτον. Είναι κάτι που θα γίνει έτσι και αλλιώς στην πόλη μας. Τώρα, αν θέλετε να την έχετε το δικό μας γραφείο, είναι δυνατή συμμαχία. Μπορείτε να αλλάξετε. Αυτό πρέπει να κάνει τη δουλειά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, κύριε δικηγόρο, γιατί έχετε αναλάβει εσείς προσωπικά δηλαδή όλα τα μαγαζιά τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ τα έλαβα. Αν θέλει κάποιο. Τον έχει μεγαλύτερο μάλλον. Όχι. Αν θέλει κάποιο άλλο δικηγορικό γραφείο. Καλησπέρα, Θεοντόρ. Αν θέλει κάποιο άλλο δικηγορικό γραφείο να το αναλάβει, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά από άρα στιγμή... δηλαδή, αν κάποιος θα σταφάνει δικηγόρη, φράγκο δεν τους δίνω, Νικολάρα. Άλλο, από τη στιγμή που θα παραναλάβω εγώ το σύνολο. Πάμε λίγο like, Μάγκες, πάμε να φτάσουμε 500 like. Ναι, αυτό δεν μπορεί να υπάρχουν. Αν έχεις με δικηγορικό γραφείο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ξεχωριστοί σύλλογοι για τα φαγάδικα, παράδειγμα, για τις καφετέρειες. Δεν βγάζει νόημα. Και πέρα από αυτό, από την περισσότερη χαρτούρα, θα υπάρχουν και πολύ περισσότερα προβλήματα. Με ένα σύλλογο, κάθε πρόβλημα θα λύνεται πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο γρήγορα. Ακόμα και αν οι κύριοι, όπως πριν λέει. Καλησπέρα, Δάσκα, καλησπέρα, Ιώνα. Έλα, Πλωμίνιο. Πώς είναι η Μαντράζο, δεν ξέρω. Δεν θα μπορούν να κινηθούν νομικά, εύκολα. Πού είναι, Έμιλη, απέναντι σε κάποια άλλη επιχείρηση, η οποία θα καταπατάει κάποια δικαιώματα ή θα κάνει κάποιες παρανομίες, ας το πούμε έτσι. Μέσω του συλλόγου θα είναι σε θέση να το κυνηγήσουν νομικά αυτό. Νομίζω που καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα πώς έχει να κάνει το θέμα, έτσι. Τώρα, αν νομίζετε ότι εμείς δεν σας εξυπηρετούμε κατάλληλα, δηλαδή αν στην πορεία δείτε ότι, okay, εμείς δεν μπορούμε, ο πρόεδρος του συλλόγου σας μπορεί να πάρει το χαρτί του, να πάει σε ένα άλλο δικηγορικό γραφείο και να εξυπηρετηθεί. Εμείς απλά θέλουμε το καλύτερο, ξαναλέω. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά ούτε τίποτα. Αλλιώς το πρώτο που θα έρθουμε, το που θα έλεγα, 100K φύγεται. Ωραία, ωραία. Πάμε στο διατάφτα, δικηγόρε. Πάμε. Λοιπόν, το διατάφτα είναι ορίζεται πρόεδρο. Ποιος θέλει να δηλώσει ως πρόεδρος του συλλόγου για αρχή. Σηκώστε χέρια για να δούμε ποιοι είναι. Έλα, μιλάνε μόνο. Κύριε, με το καλό. Μπράβο, σου συγχαρητήρια. Μπράβο. Έλα, θα βάλω κι εγώ για διαφορά. Έλα, μάγκες. Ωραία. Ωραία, άρα έχουμε τον κύριο από τον Ντόμινο και τον κύριο από την πίτσα. Από τον πρόεδρο. Ωραία, τέλεια. Από τον πρόεδρο και ο άλλος από πού είναι. Από τον Ντόμινος. Ούτε από τον πρόεδρο, ούτε από το μαγαζί του πρόεδρου έχω ακούσει καλά λόγια, κύριε δικηγόρε. Για την Ντόμινος όμως. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι η ψηφοφορία στο χέρι σας. Είναι. Παρακαλώ, ξεκινάμε αριστερά προς τα δεξιά και ψηφίζουν μόνο οι δικηγόροι. Λα, Τζόρτζ, δεν είναι έγκυο. Μπορώ να έρθω σαν το νέο αφεντικό του Σούση να καταλάβω. Ναι, ρε. Παρακαλώ. Άρε, Βασιλάρα. Ο κύριος στο αριστερά. Οπότε εγώ δεν ψηφίζω, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Okay, Δικάρο, θα κάτσεις καλά. Εδώ πέρα τώρα έχεις ανέβει πάνω στο τραπέζι, γιατί έχεις πάθει, ρε μεγάλε. Κάτσε, ρε, θέλω να κάτσε. Υπέρεταση ο άνθρωπος, υπέρεταση. Ο κύρις που καπνίζει τσιγάρο. Καλά κάνει, καλά κάνει. Όχι, ρε, τι να βάλω, ρε, ούτε καν. Ανάκρι. Ο κύρις που καπνίζει μόνο. Τον Κοτσίδα. Ωραία, τον Κοτσίδα, πάμε. Εδώ, το Μαμαλούκα. Μαμαλούκα, τι ψηφίζετε? Δεν θέλετε μήπως να κάνουμε μια διαφορετική κίνηση με τα χέρια για να το χωρίσουμε? Ωραία, ωραία, ωραία. Ποιος είναι για τον κύριο με τον Κοτσίδα, σηκώστε τα χέρια. Ψηφίζω τον Κοτσίδα. Ψηφίζω τον Κοτσίδα. Ψηφίζει. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν είναι ξεκάθαρη η ψήφο. Και εγώ τον Κοτσίδα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είχαμε πρόεδρος. Άρα, πρόεδρος είναι ο κύριος με τον Κοτσίδα που το όνομά του είναι. Φλάκο. Μπικεφ, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ο κύριος λοιπόν Φλάκο είναι ο πρόεδρος του. Αυτός. Συγχαρητήρια, αυτός είναι και που θα πληρώσει εσένα. Δεν είναι το θέμα τα λεφτά, ξαναλέω. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου. Τώρα, αυτός θα πληρώσει τώρα. Ο καλύτερος πελάτης μας, Κάβα. Έλα ρε Κώστα. Αγορίνα μου, δερμάνε μαντάζω ποιος έβγαινε. Συγχαρητήρια, πλήρωσες το άμα πάμε να ορίσουμε τις τιμές που θέλετε να έχουν όλα τα μαγαζιά της πόλης, όλες οι καφετέρειες της πόλης, ανά τιμή τεμαχίου
Σε φαντάζομαι. Ναι, θα κάνω μια ερώτηση. Θα τιμήσουμε τη λιγότερη τιμή. Δεν θα είναι αναγκασμένο αυτό να το δώσει έτσι. Το λιγότερο που μπορεί. Εννοείται τη λιγότερη. Και στα φαγόσιμα, αλλά και στα αναψυκτικά ποτά κουτουλουπού κουτουλουπού. Τα φαγόσιμα πιάνονται σε μια κατηγορία. Δεν θα κάνουμε τώρα υποκατηγορίες π.χ. Οτιδήποτε μπορεί να φαγωθεί είναι στην κατηγορία φαγόσιμο. Οτιδήποτε μπορεί να το πιει είναι κατηγορία αναψυκτικά ποτά κουτουλουπού. Έγινε και είστε εκεί. Φτιάχνουμε κάποιες τιμές για τα μαγαζιά, μάγκες. Γιατί κάποιοι το έχουν εξεφτυλίσει. Δηλαδή, θες να σου πούμε το τεμάχιο, το λιγότερο. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Όπα. Τα χαμηλότερα επίπεδα όμως δεν γίνεται να πουλούνται τόσα. Όχι, καλά, δεν μιλάμε. Για το υψηλότερο επίπεδο μιλάμε πάντα. Τώρα, μιλάμε... ποιο εννοείται εσείς υψηλότερο. Το υψηλότερο επίπεδο μιλάμε. Το τέταρτο. Το τέταρτο. Νομίζω να βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, έτσι. Το βλέπετε όλοι. Φάνηκε. Το βλέπετε. Πίτσα Μάριο. Λοιπόν, θα πάω σε μηνύσεις. Ποιο, όχι, εγώ είμαι από το American Pizza. Δεν είμαι από εκεί. Και εσύ στη μήνυση μέσα, μπήκε, έκατσε. Όχι, ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Γιατί μπορεί να δίνει 500 το πρώτο level. Όχι, δεν μιλάμε για το. Το τέταρτο, θα φτάσουμε 2000. Αν πουλά ακόμα πρώτο. Μιλάμε για το τέταρτο κατευθείαν. Λέμε, ρε παιδιά, λέμε. Εντάξει, δεν θα ορίσουμε τώρα την πηγή. Δεν θα ορίσουμε. Θα ορίσουμε τώρα με αυτά. Νομίζω τρίτο και τέταρτο πρέπει να πούμε. Τρίτο. Τέταρτο κατευθείαν, εγώ πιστεύω, αφού και τρίτο, θα μπει και πέμπτο. Φεύγει, και το τρίτο φεύγει. Και τρίτο και τέταρτο νομίζω είναι τρίτο, τα πιο. Τέταρτο και ειδικά πέμπτο φεύγουν. Ωραία, προτείνετε μια τιμή για το τρίτο λοιπόν που θέλετε να είναι η κατώτερη τιμή που θα μπορεί να. Πώ είναι η Μαντράζο, πού να ξέρω, ρε μπράδερ μου, πώ είναι η Μαντράζο, δεν ξέρω πώ είναι τα παιδιά. Τι λέει, δάσκαλα, όλα καλά. Καλά, μπρο, μια χαρά τέτοια, εσύ. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Όλοι περίπου έχουμε την ίδια τιμή Παρασκευή του προϊόντο. Ναι. Από ό,τι ξέρουμε πάνω, από την κυβέρνηση, ναι. Τα φαγάδικα, ναι. Ωραία, τι ωραία. Τι μέσα έχουμε, είναι... ρε Καλυτίτσι, για πες εδώ πέρα να ξέρουμε. Για το τρίτο πάμε να δω και εγώ το τρίτο. Για το τρίτο, ναι, παρακαλώ δείτε στο τρίτο. Θα σας πω μια τιμή που έχω εγώ στο Μπαμπούστα 5-5, ας πούμε. Ανατεμάχιο με την Παρασκευή και θα δούμε. Ανατεμάχιο. Ανατεμάχιο και όχι προσφορά, γιατί το 5-5 πιάνεται σαν προσφορά και θα οριστεί η διαφορετική τιμή. Εγώ νομίζω ότι έχω 300 το φαγόσιμο και 325 το. Φυλακή μας έβαλες, αδερφούλη. Έχουμε μπει μέσα. Μας έβαλες ήδη μέσα. Ωραία. Τι φταίω, ρε παιδιά, εγώ. Το Μπαμπού είναι στα 400. 400, ωραία. Το Μπέργκιν σου ότι είναι στα το τρίτο, είναι στα 252 να το φτιάξω. Καλημέρα, λέμε, πόσο πουλάς, λέμε, ρε. Α, πόσο το πουλάω, και η μαλακία μου. Ωπα, αγρίεψε, αγρίεψε. Και μετά το θέλατε και πρόεδρο, ορίστε. Αγρίεψε. Ωπα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ρωτήσατε πόσο κάνει να το φτιάξουμε ή πόσο το πουλάμε. Να το πουλήσουμε. Το πουλάμε. Να το πουλήσουμε. Λοιπόν, ησυχία. Αυτό ακριβώς. Μιλάει πρόεδρος. Μιλάει πρόεδρος. Εγώ είμαι πρόεδρος. Εσύ είσαι ρε. Λοιπόν, πόσο πουλάς το 3 ρε Burger Shot? Είχαμε Burger Shot. Είσαι Burger Shot. Ψάχνει το τάπλετ το παιδί ρε. Στα 500 είναι του Μπαμπού το 3, να ξέρεις. Ορίστε. Πόσο πουλάς ρε το τρίτο? Το τρίτο. Τεμάχιο. Πουλάς. Τρίτο. Τέσσερα. Κατουστάδικα. Ωραία. Πάμε στους επόμενους. Γιατί τέσσερα ρε μεγάλε. KFC. Πόσο πουλάς το νούμερο 3. 300. Μέσα μας βάλανε μας. Μέσα. Κάτσε να πάω πιο πέρα για να μην λιποθυμίσω. Ωραία. Έτσι λίγο να περάσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Ο κύριος από το Μαμαλούκα πόσο πουλάει το... Έλα, Έρου! Πού είσαι, παιχταρά μου, καλησπέρα, γορνά μου. 4.50. 4.50. Θα μπούσε το Καλυτίτσι, τι θέλει, ρε μάνα. Μιλάει κάποιος, γιατί δεν ακούω. Όχι, εγώ τα γράφω αυτά, σιγά-σιγά, έτσι τα γράφω εδώ στο tablet μου, στο laptop μου, για να μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Οι κύριοι από τις πίτσες, όλες οι πίτσες, θα τους βάλω σε μια κατηγορία. Εμείς, μάγκες, τρία δεν έχουμε φτιάξει σχεδόν ποτέ πλέον. Δεν έχω τριάρι.
Δεν έχει τρία. Okay. Ούτε εμεί. Μόνο το 4 παίρνουν, ρε παιδιά. Μόνο το 4. Mm. Ωραία. Ωραία, ωραία. Αφήνουμε τα φαγάδικα στο 4, τα οποία είναι εστιατόρια και κουτουλουπού, κουτουλουπού, και οι πίτσες θα τις βάλουμε κατευθείαν στο 4. Ναι, δεν έχω. Εγώ τριάρι δεν μου πουλάει, δεν το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, το, άμα δεν πουλάει σε σένα. Ναι. Απλώς να ξέρουμε περίπου να έχουμε όλοι τις ίδιες τιμές. Κατά δηλαδή για το τρίτο, και ας μην το πουλάς. Έχω να φτιάξω τριάρι από την αρχή της πόλης. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, είστε όλοι στο 4, 5, 4,5. Το 5 δεν υπάρχει ακόμα τιμή ορισμένη. Υπάρχει από τον παππού, έκανα λάθος πριν, δικηγόρα. Όντως. Γιατί εγώ από ό,τι ενημερώθηκα δεν είχατε τιμή. Τέλος πάντων, οκ. Τώρα μιλάμε για μεμονωμένα προϊόντα. Καλησπέρα, Χάρη. Για μεμονωμένα προϊόντα, ακριβώς. Ωραία, εφόσον μιλάμε για μεμονωμένα προϊόντα, εγώ δίνω 500 και 500 από το και φαγητό του. Τώρα μιλάμε για το level, για το level 4, εγώ θέλω. 4. Τώρα. Πάμε για το level 4. Λοιπόν, αφού... να βάλουμε μια τιμούλα πρώτα στο 3. Να μην τα περνάμε έτσι αέρα. Ωραία. Άξι, να βάλουμε αφού μια τιμούλα στο 3. Αφού είναι 400 και 500, να πάμε στη μέση, τι λέτε. Έχει κανένα παράπονο. 4,50 νομίζω είναι worth για όλους. 4,50 το 3. Να μας πει και το Σούσι, γιατί τώρα τους κατεβάζουμε τις τιμές. Όχι, να μας πει, άμα υπάρχει κάποιο παράπονο, να την ανεβάσουμε λίγο. Άμα έχει και κάποιος άλλος παράπονο. Έδιαξα πίσω, όχι, προστάρα μου, περιμένω να μου έρθουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι έτσι και ίσως και στο 3 θα εξαφανιστεί τώρα με τα καινούργια επίπεδα. Αλλά μην το λες, αδερφέ, μην το λες, υπάρχουν κάποια ακόμα που παίρνουν. Ναι, σεβαστό. Εγώ γνώμη λέω, επειδή πιστεύω τώρα ότι. Οκ, καλό είναι να φτιάξουμε τιμέ στα τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια. Πάμε. Καλό, ωραία. Να πούμε στο τριάρι ελάχιστη 4,50. Νομίζω ότι. Έπεσε κάτω ο πρόεδρος, λιποθύμησε. Να πω κάτι. Το ελάχιστη νομίζω. Δηλαδή όταν. Πήχε το χύψη μαγαζί, το πουλάει στα 500, δεν πρόκειται να πάει να πάρει το 3 από αυτό το μαγαζί. Θα πάει να πάρει το 450. Άχαλε, ξαναπέφτηκε με τους Άγγλους. Όχι, δεν τους έχουμε πετύχει, brother. Δεν τους έχουμε πετύχει τους Άγγλους. Ωραία, είστε σύμφωνοι λοιπόν με το 450 στο level 3 για όσες επιχειρήσεις ακόμα θέλουν να συνεχίσουν να πουλάνε αυτό το μενού. Να κάνω μια διακοπή για δικηγόρο. Όταν λέμε ότι πουλάμε το 3 450. Το τεμάχιο δεν σημαίνει ότι θα το δώσουμε παντού 4,50, σημαίνει ότι η τιμή ξεκινάει κάπου στο 6. Η ελάχιστη πάντα. Ωραία, η τιμή ξεκινάει κάπου στο 6, το τονίζουμε αυτό και πέφτουμε μέχρι 4,50. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν πουλάμε 4,50 σε όποιον βρούμε. Εγώ από τη στιγμή που θα συμφωνήσετε εδώ πέρα όμως, να είναι η ελάχιστη 4,50, μην μου έρθει κανείς και μου πει ο άλλος πούλησε 4,69 και εγώ δεν ξέρω και μαμού. Από τη στιγμή που ορίσατε 4,50 το τεμάχιο, 4,50. Να ξέρετε. Ούτε ελάχιστο ούτε τίποτα. 4,50 ντάν. Ναι. Τέλος. Να ξέρουμε να μην υπάρχουν θέματα. Να μην υπάρχει διαφορά, ναι. Το άκουσες αυτό, πίτσα αρώμα, το άκουσες. Να το βάλεις καλά μέσα στα αυτιά σου αυτό το πράγμα, μην γιατί είσαι. Θα έχουμε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Να ξέρεις. Δεν είναι πίτσα αρώμα. Ωραία. Δεν είναι πίτσα αρώμα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. Από τη σύγχυση είναι, δεν πειράζει. Τόσο καταλαβαίνουμε. Ωραία. Δεν θα γίνουμε κλέφτες. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο κομμάτι που είναι το level 4. Ωπα ρε. Μπαντολέρο. Μπαντολέρο of the gods, 50 ευρώ. Μπαντολέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αδερφούλη μου. Ξεκινάω εγώ. Να είσαι καλά. Level 4, μενού 4. Και ο Μπάντο έσκασε. Τίποτα, Μπάντο εδώ φτιάχνουμε τις τιμές, αδερφέ. Για τα φαγητά λέμε, για τα φαγητά. Δεν έχει αρμπεί όμως γόντι, ντρε. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ποιο μαγαζί μίλησε, συγγνώμη κιόλας. Τον Μπαμπού. Ένα, δύο. Ωραία, ακουγόμαστε. Εμείς το δίνουμε 5,5 το τεσάρι. Έσκασε το πορτοφόλιο τα 50. Ωραία, υπόλοιποι. Ευχαριστώ, brother μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Πάμε όλοι like, μάγες. American pizza. Οι πίτσες είναι οι πίτσες όλες μαζί. Η κύριε από το Μαμαλούκα. 5,5. Παιδιά, να ξέρετε ότι γενικά τα υλικά για την Παρασκευή δεν είναι σε όλα τα μαγαζιά. Διαφέρουν, εντάξει. Απλά το να κινήσετε όλα τα μαγαζιά σε ένα μήκος κύματος βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ πάντα, αδερφέ μου. Σας πω, είναι ξαναλέω αλυσίδα. Τους βοηθάει όλους. Θα βοηθήσει όλη την πόλη, όχι μόνο εσάς. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη
Αδερφέ, τι παίχτηκε με τη Μάριο Πίτσα, θα σας εξηγήσω, αλάνια μου. Με τη Μάριο Πίτσα είναι πάνω από το μαγαζί μας και τα δίνει ακριβώς στις τιμές οι οποίες ορίζει η κυβέρνηση. Κατάλαβες, και έχει τις πιο χαμηλές τιμές. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να δίνεις αυτές τις τιμές. Κατάλαβες, παίξε λίγο μπαλίτσα, ρε φίλε, να υπάρχει οικονομία. Δώσ' το Φανίδη, έλα πάντα εδώ, πάμε λίγο, ρε Φανίδη. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγορίνα μου. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, άρα. Τίποτα, το έχεις τερματίσει σήμερα και εσύ, έσχασε εδώ και ο μπάντο τη χαμός. Χαμός. Ένα, δύο. Χέρια του, πρόεδρε. Ωραία, πάμε. Φλάκο. Προσεύχεται τώρα. Λοιπόν, Φλάκο, άκουμε. Έχουμε δύο πρόεδρους εδώ πέρα να πούμε. Άρα, από τη στιγμή... Από τη στιγμή που μόνο το Σούσι πουλάει στα 6,50 και όλοι οι υπόλοιποι που πουλάνε στα 5,50, μπορούμε να το βάλουμε και στα 6. Τώρα από εσάς ξέρετε. Συμφωνώ. Νομίζω 6 για να είμαστε μέσα. Συμφωνώ στα 600. Νομίζω στα 6 είναι το καλύτερο. Ωραία. Για όλους. Νομίζω να είναι το ενδιάμεσο. Να πάμε 600 και την επόμενη εβδομαδούλα θέλω λίγο που θα ανεβούν τα παραπάνω καταστήματα, μήπως το πάμε 5,50. Να σου πω, Κοτσίδα, κάνε σωστά τη δουλειά σου. Αυτό τώρα, σε ψηφίσαμε για να φτιάξεις τα πράγματα. Είναι κανείς που διαφωνεί με το 6, είναι κάτι που... Θέλει κάποιος άλλος, κάτι. Ωραία, 6. Και δικηγόρε, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, το ξέρετε ότι δεν θα τηρηθούν. Και μπορείς να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ας μην τηρηθούν, και θα δείτε μετά... Συγγνώμη, καταγράφονται. Εννοείται πως καταγράφονται. Υπάρχουν κάμερες παντού. Λέει, για να ξέρουμε ότι για κάποιο μαγαζί π.χ. να χρησιμοποιηθούν εναντίον. Δεν είναι ότι μόνο καταγράφονται. Από τη στιγμή που θα υπογράψετε όλο το χαρτί, και ξαναλέω, όποιος θα υπογράψει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ θα το πάω στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας μετά εκεί θα κρίνει για τα εξώδικα. Εγώ... Θα έχουμε και εμείς αντίγραφο. Εννοείται πως θα πάρετε όλοι αντίγραφο. Τώρα. Από εκεί και πέρα εσείς το καθορίζετε για το αν θα συνεχίσετε να έχετε καλή ροή ή όχι. Έχεις 55 κάπου πάνω, όχι, είναι της τράπεζας, brother μου. Για το level 5, αφού ξέρετε τιμές, εγώ δεν γνωρίζω πώς είναι, μέχρι τώρα ήξερα που αντίστοιχο. Νομίζω μερικά καταστήματα το έχουν φτάσει το 5, νομίζω κιόλας. Θέλετε να το συζητήσετε μήπως από την επόμενη εβδομάδα το 5, μήπως επειδή έχουμε όλη μια γνώμη. Όχι ρε φίλε, γιατί να το συζητήσουμε. Ποιο 5 κύριε δικηγόρε, εμείς πάμε... Και το 6 να πούμε κύριε δικηγόρε. Μισό λεπτό μάγκες, μην πατάει ο ένας πάνω στη φωνή του άλλου. Όσοι δεν έχουν θα συμβαδίσουν με τις τιμές που θα καθορίσουμε. Ένα δύο, ακούγομαι. Λοιπόν, πάμε level 5, τιμή τη μαχή στο φαγός. Δεν ακούγομαι λέει ρε μαλάκα. Πρώτα οι πίτσες, έχουν φτάσει οι πίτσες σε level 5. Εμείς πάμε για 6 κύριε δικηγόρε, δηλαδή τι θα γίνουμε εμείς, δηλαδή. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Μπαμπού, Σούση και Μαμαλούκα. Στα 7.50. 8 κατοστάρικα. 7.50 και 8. Ένα δύο. Καλώς το να. Καλησπέρα. Έλα. Όπα. Λοιπόν, Μαμαλούκα, 8.50, έτσι. 7.50. 7.50 και Μπαμπού Σούσι Μπαρ. 8. 8. Και νομίζω σε εμάς θα παραμείνει 8, δεν κατεβαίνει. Μαμαλούκα, φτιάξε τις τιμές σου. Θα κατέβα το 8. 8. Ωραία, ωραία, εντάξει. Θα το συζητήσουμε. Είναι κανείς άλλος που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Δεν το καταλάβα αυτό το Μαμαλούκα, θέλει φτιάξει τις τιμές σου. Θα το συζητήσουμε, ξαναλέω, δεν υπάρχει λόγος να αρπαχτούμε, θα το συζητήσουμε και θα συμφωνήσουν οι πλειοψηφία. Μόλις τελειώσουμε με τις τιμές, ακριβώς. Θα βλέπουμε αυτά. Το συμβούλιο γίνεται στην ουσία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την... Δηλαδή, ρίχνω ποτιές, Μάγκης, να ξέρετε. Και τα χαιρώματα, να το πούμε έτσι. Είναι κανένα άλλο μαγαζί εκτός από τον Μπαμπού, Σούσι Μπαρ και τον κύριο Μαμαλούκα, η κύριε από τον Μαμαλούκα που έχουν φτάσει στο level 5? Εγώ έχω φτάσει, αλλά ακόμα δεν έχω ρεστιμή, γιατί δεν το έχω πουλήσει ακόμα. Ωραία, λογικά θα είσαι γύρω στα 7.50 και εσύ τιμή το μαχείο. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να πέσεις λιγότερο από αυτό. Νομίζω η κυρία εδώ έχει κάτι να πει. Διαφώνησε. Θα το συζητήσουμε, ξαναλέω. Απλά γιατί δεν το έχουμε φτάσει όλα. Εγώ, κύριε δικηγόρο, εδώ πέρα λέω ακατέβατο 800. Ακατέβατο 800. Ακατέβατο. Είστε ok με εσείς οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχετε φτάσει σε αυτό το level να είναι κατέβατο το 800? Αν ναι, παρακαλώ, σηκώστε χέρια. Και θα πω το λόγο κιόλας. Μπορείτε να πείτε το λόγο. Ναι, όντως. Κοιτάξτε, λοιπόν, να πω κάτι εγώ. Λοιπόν, το Σούσι είναι ένα ιδιαίτερο μαγαζί
Mm-hmm. Και λογικό να πουλάει στη τιμή που πουλάει. Δεν είναι okay. όλα τα μαγαζιά ίδια. Okay. Ναι, όμως δεν μπορούμε. Συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και διαφορετικές τιμές γιατί δεν μπορεί να πατήσει κανένα στο σούσι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Το ξέρω. Απλά δικαιολογώ με λίγα λόγια την κοπέλα για ποιο λόγο λέει ακατέβατο. Ωραία. Ναι, θα σου εξηγήσω ακριβώς το λόγο. Είναι κάτι καινούριο, έχει μπει καινούριο μενού στην κουζίνα. Οπότε πρέπει να το ανεβάσεις για να μπορείς να το πουλήσεις. Δηλαδή, άμα εσύ μου το πουλάς 750 έτσι το ένα και εγώ 800, πού θα προτιμήσουν να έρθουνε. Ναι, 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 το καταλαβαίνω, όχι. Σε δικαιολόγησα για ποιο λόγο. Και έχει και πάρα και πολλά πράγματα που πρέπει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βάλει στις συνταγές όλα αυτά. Οπότε πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Ξαναλέω λοιπόν, είναι κανείς ο οποίος είναι απρόθυμος να πουλήσει κάτω από 800. Να το βάλουμε τιμή ότι μαχαιρεί 800 level 5, ρε παιδί μου. Ναι, να μην ξέρετε, όσο παραπάνω είναι, το καλύτερο είναι για εσάς. Παραπάνω το καλύτερο και είναι απλά να υπολογίσετε κάτι. Ότι υπάρχει και το 7 και το 8 και το 9 ναι, και το 10. Και το 10 θα φτάσει 5.000. Είναι... Θα φτάσει τρελή τιμή μετά. Ναι, όταν δεν κλεγόμαστε γιατί θα πηγαίνουν στις καφετέρειες και θα τρώνε με 5.000. Ωραία, όταν... Μισό λεπτό. Όταν θα φτάσει στο 7-8 τα ξανασυζητάμε. Εντάξει, το θέμα είναι το τι κάνουμε τώρα. Να πέσουν αυτά και να αλλάξουν. Αυτό προς το παρόν, παιδιά. Όταν θα πουλάνε αυτά, θα κοιτάμε να ανεβάσουμε το 6, 7, 8, 9, τι θα είναι, 10. Αφήστε με λίγο να συμπληρώσω. Όπως σας είπα, έχουμε αναλάβει mini market και καφετέρειες, που σημαίνει ότι αν ανεβούν οι δικοί σας τιμές, θα ανεβούν και σε όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε αυτό έτσι. Γι' αυτό και αναλάβαμε εμείς να πάρουμε και τα θαγάδικα, γιατί από τη στιγμή που έχουμε ήδη την αλυσίδα το mini market και το καφετεριών, έτσι μπορούμε να ελέγχουμε για το πώς θα είναι οι τιμές, αν θα είστε κοντά ή χαμηλά ή μακριά κουτουλπού κουτουλπού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για όλους σας. Τώρα εσείς, αν θέλετε να το πουλάτε το μενού, λοιπόν, ξαναλέω, 5-8 κατοστάρικα το ένα τεμάχιο, εμάς δεν μας πέσει κανένας λόγος και θα φροντίσουμε και οι καφετέρειες να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν θέλουμε να πουλάνε λιγότερο και περίπου, με μεγάλη απόκριση. Θέλω να είναι... Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που έχει ορίσει ο Σύλλογος Καφετεριών ως 5-5 σε τιμή προσφοράς, για να καταλάβετε περίπου που βρίσκονται οι καφετέρειες, είναι στα 5.000 στο μενού 4. Ωραία. Και δεν πουλάει κανείς κάτω από αυτό. Αν πουλήσει, είτε να κάνετε μήνυση. Κοίτα, εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τις καφετέρειες. Όχι ότι έχω κάποιο θέμα, απλώς κατάλαβες. Αν δεν κάτσεις να ασχοληθείς με τις καφετέρειες, ανταγωνισμός σου είναι. Τη δουλειά σου σου παίρνω. Ωραία. Εγώ είμαι ξεκάθαρος πάντως ότι ό,τι θα γίνει με εσάς θα γίνει και με όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά. Δεν θα φροντίσουμε γι' αυτό. Ωραία. Πάμε στις προσφορές τώρα να τελειώνουμε. Έχουμε και δουλειές. Σωστά. Πρέπει να πάτε πρώτα στα ποτά για να πάτε στις προσφορές. Και ορίσατε επίσης μόνο level 5. Θέλετε να ορίσετε level 6. Όπως σας κρατάτε. Το 5 τελικά στα 750 ή στα 8. 8. Άμα πάει το 5 στα 8, υποχρεωτικά το 6 το θα πάει στο χιλιάρικο. Στο χιλιάρικο, να πει, στο χιλιάρικο. Οκ, 6. Και το βλέπουμε. Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να υπάρχει θέμα. Μπορούμε να τα κατεβάσουμε. Γι' αυτό ξανά είπα. Με σπάρνα. Όχι, ρε μπαλάκα, που τσίρε, εντάξει, κλάιν. Θα μας και να το συζητάμε. Δεν υπάρχει λόγος να... Θα κανονίζουμε, ξέρω εγώ, σε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη ότι θα είμαστε εδώ και θα συζητάμε το τι προβλήματα υπάρχουν και τέτοια. Ή θα είναι κατόπιν μεταξύ μας ενημέρωσης. Αυτό θα ενημερώνεται τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θα μου λέει θέλουμε να οργανώσουμε κάτι. Ο πρόεδρος που δουλεύει. Ο πρόεδρος Ντόμινος. Ωραία, ωραία. Θα περνάμε να... Oh, εντάξει, εννοείται. Ωραία, οπότε θα ενημερώνεται τον πρόεδρο ότι θέλετε να κλείσετε συμβούλιο. Ήρθαν τα πράγματα για το PC. Όχι, brother μου, περιμένω. Εμείς θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε. Τέλεια. Τελική τιμή Level 6, 1000. Είναι κανένας που διαφωνεί? Όχι. Level 6, λοιπόν, τελική τιμή. Και είπαμε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει, τη συζητάμε και πάλι. 1000. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα ποτά. Οτιδήποτε μπορούμε να το πιούμε στο μαγαζί σας. Ξεκινάμε. Level 3 μενού πάλι. Είναι το πουλάτε για level 3, 4, 5, 6. Εγώ νομίζω πρέπει να μείνει το ίδιο οι τιμές. Και σε ποτέ και σε φαΐ. Θα το παίρνεις σε 500 π.χ. 500-500 το τεμάχιο. Βεβαίως. Ναι, δεν πιστεύω τώρα. Γιατί όχι. Μην γίνουμε και πολύ 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 κατά πράγματα. Το ίδιο. Ναι, αυτό. Ωραία, όλα το ίδιο δηλαδή. Τέλεια. Ωραία, άρα με λίγα λόγια. Διαφωνεί κάποιος?
Θα είναι και για διευκόλυνση να βγουν και οι τιμές και όλα. Θα ξημερώσουμε εδώ πέρα, το ίδιο. Ναι, καλά, να καταδείσουμε. Πιο εύκολο για εσάς, πιο εύκολο και για εμάς. Για το βάρκο, κοίτα. Ένα, δύο. Δύο, τρία, τέσσερα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για να τα διατυπώσω ξανά και να μην έχουμε κανένα θέμα και παρεξήγηση. Οτιδήποτε πίνετε και οτιδήποτε τρώτε αγαθό στο μαγαζί, έχουμε 450, 450 level 3. Level 4, 6, 6 κατοστάρικα. Mm-hmm. Level 5, 8 κατοστάρικα. Και level, level 5, 8 κατοστάρικα. Και level 6, 1000. Οκ, φαγητό ποτό. Μπορώ να διακόψω, δικηγόρε, γιατί συγγνώμη κιόλα, αισθάνομαι ότι δεν κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Ωραία, με αυτές τις τιμές που έχουμε βάλει, εγώ στον Μπαμπού π.χ. και από ό,τι φαίνεται σε όλα τα μαγαζιά της πόλης, θα δίνω το 5-5, το rank 5, 8 χιλιάρικα. Είναι λίγο φαρμακείο. Όχι, όχι, το level 6, 10, 10 θα είναι 20. Ακριβώς, οι προσφορές σας θα ισχύουν διαφορετικές τιμές. Τώρα το προσφορά είναι προσφορά, το λέει και λίγο. Ακριβώς. Αυτό το παίζουμε όπως θέλουμε εμείς ή πρέπει να βγάλουμε όλοι πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το μαμαλούκα πάντα πουλάει πιο φθηνά, πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Δεν ξέρω ρε μπρο, εγώ για τρόλ το έλεγα για το μαμαλούκα. Επειδή τον ξέρω τον καρχάρια. Αλλά δεν ξέρω μάγκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εγώ ένα, με ένα μαγαζί πάνω το από το μαγαζί μας έχω για θέμα. Το μενού 3. Που πουλάει 3, 4, 5, 6, όσο χωρίζει η κυβέρνηση. 3900 το έχουμε στον Μπαμπού. 3900 και το 5-5. 3900 το 3 άρι, ναι. Εμείς το έχουμε 3,5. Δεν με πειράζει καθόλου να συνεχίσει να το έχει 3,5 και να το έχω 3,900. Δεν πολύ φεύγει ουσιά. Okay. Όχι, ρε. Έτσι και αλλιώ ρε μάγκε ορίζουμε τη χαμηλότερη. Δεν είμαστε σε τέτοια διαφορά. Εμεί 4 στα 4. Δεν με πειράζει γιατί εγώ το πουλάω με διαφορετικό τρόπο. Το πετάω συνήθω επειδή είναι 3, το πετάω με συνδυασμό με κάτι άλλο. Δεν πολύ φεύγει κιόλα. Οπότε... Μπορώ να σα βάλω μια ενδιάμεση τιμή στα 3,700 να ξεκινάτε και από εκεί και πέρα το βρίσκετε εσεί που θέλετε να το πάτε. Καλά, Χριστίνα, πού είσαι. Βέβαια. Για συνδυασμού προϊόντων, τι κάνουμε. Δηλαδή, ξέρω να συνδυάσει 3, 4, 5, 3, 5, 3, 6, 4. Επειδή γίνεται περίπλοκο, εγώ λέω να μην τα πετάμε σε προσφορά. Θα μπερδέψει τα μπουκιά σου. Εγώ δεν συμφέρει για τον άνθρωπο που αγοράζει αυτό. Ναι, μαγκάλι ήρθα να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Καλώς το. Εδώ πέρα είσαι. Τι κάνετε, γιατί δεν έχω καταλάβει. Πίνω τώρα καφέ. Θα παίξουμε ναι, χαρτάκι σε λίγο. Σπαρτάκι. Όχι, όχι, δεν κοροϊδεύω. Αλήθεια, ρωτάω για να ξέρω. Θα παίξουμε πόκερ σε λίγο, κάτσε. Από το Πέρυσι. Ωραίος. Τον άνθρωπο που τον ενημερώσατε. Γιατί το Πέρυσι τι είναι, κλαμπάκι δεν είναι. Μαγαζί βασικά, φαγάδικο. Όντως. Αυτό. Ναι, ναι, πήγα χθες και... Καλώς το. Λοιπόν, ναι. Είναι σύλλογος που γίνεται για όλα τα φαγάδικα στην πόλη. Και πού ενημερώσατε ρε παιδιά γι' αυτό. Όπως βλέπεις... Απλά μην είσαι από πίσω μου γιατί φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω. Εσύ τι είσαι μεγάλο φαγάδικο ή νυχτερινό μαγάζι. Εντάξει φαγάδικο είναι. Είναι στην Παδελιακή. Κάτσε, Παδελιακά είναι. Αν σου πω ότι δεν το ήξερα ότι έχει μπει αυτό το μαγαζί εκεί πέρα, θα με πιστεύεις, δεν ήξερα ότι χτίστηκε καινούριο κτίριο. Έλα, Ρουμ, πού είσαι αγορινά μου, έλα, Σκρίτς, πού είσαι, ρε. Πάμε λίγο. Ακριβώς, είχε νομίζω, έγινε μια. Παιδιά, κάνουμε συνέχεια διαφημίσεις, μην τρελάθουμε. Ωραία, ωραία, όχι, 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 εντάξει, βέβαια, μπορείτε να παρευρεθείτε, απλά θα σας ενημερώσω πιο μετά. Άρα, εδώ κάνουμε fix τη μέση, τι κάνουμε, τι συζητάμε. Ναι, 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 ναι. Α, ωραία. Θα με ενημερώσετε μετά, δηλαδή. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσω εγώ μετά και να μην χρησιμοποιούμε. Πες του τη σούμα στο τέλος, δικηγόρε, μην τα ξαναλέω. Ναι, δεν νομίζω να δικηγόρε, να πω λίγο για το 3R. Ναι, ναι, για το 3R. Τι μια θα έχει σήμερα, θέλω να πάμε να πάρουμε κάτι όπλα drive-by. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, θα δούμε. Αλλά επειδή το 3R πιστεύω ότι είναι ένα πιάτο που δεν πολύ φεύγει, γιατί συνήθως προτιμάνε τα 2-2 ή τα 4-4 ή τα 5-5. Σκάσε εκεί, λέγει, έχει μαγαζί. Μπορεί να παίξει ο καθένα ό,τι μπαλίσα θέλει. Ωραία, να βάλω εγώ μια fixed τιμή 3800 και από εκεί και πέρα το βλέπετε εσείς πώς θέλετε να το ανεβάσετε και να το κατεβάσετε. Είναι ok με αυτό, υπάρχει καμία διαφωνία. Το Μαμαλούκα να πει που το έχει πιο κάτω. 4,5 το έχω, δεν το έχω 3800 που είπε. 4,5 το τριάρι. Το τριάρι, συγγνώμη, 3,5 το έχω. Ναι, πάμε στα 3800. Sorry, εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ωραία, 3800 ορίζουμε η λιγότερη ακριβώς. Να δω τώρα πάλι αυτό που μάλλον δεν έλαβα απάντηση. Για τους συνδυασμούς, τι θα κάνουμε. Λέμε. Άκυρο.
δεύτερη τιμή. Όπως προείπαν και οι κύριοι, καλό θα είναι να μην κάνεις μεγάλο συνδυασμό, γιατί θα μπλέξεις τα μπούτια σου. Τιμές και γενικά, ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, προσπάθησα να είναι πάνω κάτω σε σχέση με την τιμή του μαχαίου. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μαχαίου. Αντε πάλι, παρακαλώ. Αυτός. Άμα πούμε εμείς τώρα μια τιμή, ας πούμε, για το 5-5... Πίσω από τον πρόεδρο, δε και εσύ. Ο πρόεδρος του συλλόγου. Έλα εδώ, έλα εδώ, πρόεδρε. Τύπη, σώσε με. Σώσε με. Το νου σου. Κύριε δικηγόρε, λοιπόν, παρακαλώ. Αν κάνουμε μια τιμή 5-5, η οποία είναι χ τιμή. Δεν ξέρω τι έχετε πει για το 5-5. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Τώρα βγάλουμε. Τώρα θα βγάλουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ μπορώ να την πουλήσω, να το δώσω ή φθηνότερα ή ακριβότερα. Όχι, φθηνότερα αποκλείεται. Θα είναι η φθηνότερη τιμή. Μπορεί ευχαρίστω να το κάνει, αλλά θα κινηθούν νομικά τα υπόλοιπα εστιατόρια. Όχι, μπορεί να το κάνει περισσότερα. Εάν είναι λιγότερο, θα υπάρξει θέμα. Ωραία. Εμείς εδώ βγάζουμε το πάτωμα στη τιμή. Τα βάνει, κάνω ό,τι θες εσύ. Ακριβώς. Τα βάνει, φτάσω 10.000. Ωραία, το 5-5, α πούμε τώρα πόσο θα το βάλει. Περίμενε. Προτρέχει. Βιάζεσαι. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Πίπι, να ξέρεις, είναι άγρος αυτός, έχει περίεργο μουστάκι. Άστε να τον έχω εδώ, τον έχω. Ωραία. Το level 3. Level 3 μενού. 3800, πάμε. Μανουλάκι, γράφτα, ε. Level 5. Εσύ δημοφωνία έχεις εδώ γράψει τίποτα ή μόλις. Λίγο, ακριχηγέ μου. Μην αγχώνεσαι, θα ενημερώσω και θα τα βάλω όλα αυτά στο συμβόλαιο. Όλα αυτά θα μπορούν στο συμβόλαιο, δεν τα λέμε έτσι. Σας μοιραστούν τα συμβόλαια. Έχω και κάτι κοπρίτ. 1-2. Ναι, το 5-5. 5.000 και είναι καλά. Κοίτα, εφόσον είπες και για τις καφετέρειες, αυτό δεν πρέπει και εμείς είπες να το παίξουμε. Τι λέμε τώρα, παιδιά, το 4. Το 4, ναι. Πόσο είπατε το πουλάτε? Οι καφετέρειες το πουλάνε 5K. 5K, ωραία. Εγώ το πουλάω 4.600 και δεν είμαι διατεθειμένος να το ανεβάσω. Ωραία, η συμφωνία είναι ότι. Ούτε και εγώ, ίδιες τιμές έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβω πάνω από το 4.600. Ένα πιάτο το οποίο φεύγει, παιδιά, και βγάζω και κέρδο. Και πιστεύω και όλοι βγάζουμε το ίδιο. Ωραία, να σας πω εγώ το εξής όμως. Αν οι καφετέρειες μου κάνουν την ίδια ερώτηση αύριο μεθαύριο. Να παίξουν μπάλα με το 3-3, με το level 3 που δεν μας πολύ νοιάζει. Στην τελική δεν πουλάμε κλαψάντουιτς, έτσι. Ακριβώς. Εμείς προσφέρουμε και κάποιες υψίες. Το δέχομαι. Εγώ πιστεύω το 4500 πάντως είναι λίγο. Εμείς πήγε το 4800 κάτω. Όπα. Θέλετε να το ορίσουμε στο 4700 τουλάχιστον, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο δίκαιο. 4800 εγώ πιστεύω. 4800. 4800, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος. Είπατε σε δάσκαλε τίποτα, πρέπει να δω, ακούω, με κουράσανε λίγο. Με το 4700 είσαι ok. 4700 το level 4. Ναι, βεβαίως. Ναι, τα 5-5. Πάμε κάπου ενδιάμεσα. Ωραία, πάμε με 4700. Τέλεια. Ωραία, 4700. Πόσο? 4700 το level 4, 5-5. Εμείς το πίσω το είχαμε 4900. Το level 4, πόσο αλλιώς νομίζω. Level 4. 4700. Ακριβώς, ευχαριστώ. 3-3-10. Παιδιά, τα προηγούμενα εγώ δεν είχα πει. Είναι ο Χαλούτακς. Χαλούτακς. Ποιο μαγαζί ρωτάει, Το παίρνει. Καλή είναι, κάνε επίσης. Το παίρνεις θα το ενημερώσουμε. Δικηγόρε θα βγάλεις κερδός από το παίρνεις, να ξέρεις. Ωραία. Αδερφέ, από την ώρα που ήρθες εδώ πέρα όλοι προβλήματα έχουμε. Πάμε να τελειώνουμε. Ωραία, λοιπόν. Level 5, μάκης μου. Level 5. Εμείς το level 5 στο πέλος το δίνουμε 10.000. Τα 5-5. 10.000 τα 5-5. Μια χαρά. Ωραία, ο κόσμος αγοράζει, να κάνουμε, να πούμε όχι. Όχι, όχι, σας κοροϊδεύει. Ωραία, είναι διατεθειμένο, δεν είναι κάποιος που του αρέσει το 10.000 και θέλει να πει κάτι. Το level 5 λέμε. Level 5, 10.000 τρελαθήκατε. Ναι, ρε παιδιά, ποιος το είπε αυτό? Από 400 θα πάμε στα 10. Κόψω χρονιά το 21. Το 6 πόσο θα πάει, 20.000. Εσείς τα είπατε αυτό, εγώ. Το level 5, παιδιά. Τι λέτε? Εγώ λέω να το βάλουμε στα 5, 300, 5, 200. Πιστεύω ότι είναι καλή τιμή. 5-5. Εγώ θα έλεγα 5-800. 5-800 είναι πολύ μεγάλο, δεν θα φεύγει. Θα φεύγει λίγο. Σου λέω το level τώρα το 4 το δίνουμε 6.500. 5-5. Μην παίζετε τόσο χαμηλά με τις τιμές.
Πιστεύω. Τόσο χαμηλά, ρε. Είναι τόσα φαγητά. Ωραία, ωραία. Κάπου στο ενδιάμεσο. 5,5 είναι καλά. 5,500. Είναι κανείς που διαφωνεί με το 5,500. Το level 5 λέμε. Ωραία. Level 5, ναι. Ωραία. Okay. Level 5. 5. Το level 6 χτύπησε εδώ γιατί να βγάλουμε κέρδος θέλουμε. Το level 6 πουλάμε το Evo, παιδιά. Οπότε κατάλαβα για να φάμε. Level 6, με φρό. Σπίτι χτίζω. 8. Level 6, 2 crypto next και να σου ζήσει. Εγώ στο level 6 προτείνω 7 χιλιαρικάκια. Έχω ένα ζητευτά μου. Και ένα σπίτι στο παλέτο. Level 6, εξήμιση. Μπράβο, Μάνους. Αυτό είναι το πράγμα. Ωραία. Level 6, εξήμιση ή στο game αυτό. 7 χιλιάρικα βάλτο. 7 χιλιάρικα, παιδιά. Θα πούμε μέσα. Είναι το καλύτερο. 7. Για μένα. Έχουμε βγάλει τα άλλα, το Θεό. Λοιπόν, μέσα. Παιδιά μου, όλα είναι τα 7 χιλιάρικα. Μάγκες, είστε... Έχουμε νίκη να πληρώσουμε. Έχουμε λοιπόν, αυτοκίνητα να συντηρήσουμε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρχαρία. Κάτσε είναι ρε πολλά. Μεγάλε, δηλαδή τα γαμισιά δεν καταδικάζω, θα τα πληρώσει όλη η πόλη. Όχι, όχι. Εγώ λέω για το 6-6-500. 6-500. Εσείς ωραία, τι μαγαζιά έχετε. Νομίζω μισό είναι... λεπτό, μισό λεπτό. Μάγκες, λίγο... είναι πολύ κομπλέ. Μια παρένθεση. Η κυβέρνηση είπε ότι έτσι κι αλλιώς τα υλικά για το 6 και το 5 η τιμή του είναι ίδια με το 4. Οπότε Μα, ναι, okay. Μην τρελαίνεστε, okay. Θα βγει ωραία, το κέρδος. 6-500, συμφωνώ. Τέλεια. Όταν αύριο μεθαύριο θα ανοίξουν και τα μαγαζιά. Σκεφτόμαστε λίγο και τον κόσμο. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο να βγάλουμε το κέρδος. Είναι και μερικοί που έχουν όλοι. Στα αρχικά ρου. Έρχονται στα μαγαζιά και λένε 3-3 και δεν τα έχουν. Εντάξει, τι να κάνω. Νομίζω ότι μέχρι το level 6 είστε κομπλέ. Για level 7 και πάνω βλέπουμε μόλις το φτάσει το όλο level 6. Είμαστε okay. Μα δεν έχει έρθει στην δεν πόλη. Έχει, θα έρθει στην πόλη. Θα έρθει, θα έρθει. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε okay. Χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι, ωραία. Γιατί... Θέλετε να πείτε τα 3-3 πόσο τα βάζουμε στις υπόλοιπες κατηγορίες. Γιατί όταν το 5-5 το έχουμε 5,5. Δεν μπορείς να βάλεις ένα 3.000 το 3-3. Το θέμα να πάμε είναι λίγο και στα 3-3. Το θέμα το είναι 3, να κάνεις 3... τον πελάτη να πάρει το 5-5. Δεν θα βγάλουμε τώρα για το 1-1-2-2 όλα. Το 3-3 νομίζω πρέπει να είναι... Επειδή αδερφέ έρχονται και κλαίγονται και παίρνουν αυτή τη στιγμή έχω πουλήσει και level 1 ακόμα και τώρα γιατί το παίζουν ζητιάνοι και δεν έχουν να φάνε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει σαν επαγγελματίας να τον καλύψω. Να τον καλύψω τον πελάτη μου. Δεν με ενδιαφέρει να καλύψω όλο το φάσμα. Αν εσύ τον έχεις πεταμένο, λυπάμαι πολύ, εγώ αυτόν πρέπει να τον ταΐσω. Κοίτα, εγώ πεταμένο δεν έχω κανέναν. Ίσα ίσα μπορώ να κεράσω και κάποιον. Απλά όταν άλλο το παίζει ζητιάνο και το κάνει επίτηδες, το καταλαβαίνω. Λαράκι, όταν έρχεται το ΕΚΑΒ και σου λέει θέλω 1,5 χιλιάρικο για το οτιδήποτε. Ή σου λέει το συνεργείο θέλω $700 για μια κρέμα για το αυτοκίνητο. Γάμισε με. Ωραία, ωραία. Και πας και του λες εσύ για, 5, για το level 1, 5 και σου λέει δεν μου φτάνουν τα 2.000, κάνε μου κάτι καλύτερο και λέει, αυτό ακριβώς. Όταν εγώ βλέπω τώρα που δουλεύω το πρωί. Και μου λες μετά για τα 6.500. Ωραία, εγώ θέλω... Τίποτα σου... όσο είναι, όταν θα ανοίξουν και άλλα μαγαζιά μέσα στην πόλη, μετά να δούμε που θα τα πουλάμε. Ωραία, το level 3 οπότε... συγγνώμη, το 3-3 θέλετε να βγάλετε τιμές, ναι ή όχι? Όχι ρε παιδιά, θα το υπολογίζουμε το 3-3. Δεν χρειάζεται. Το 3-3 άστο να το επιλέξει ο καθένας όσο θέλει. Ωραία, παίξτε μπαλίτσα. Παίξτε μπαλίτσα. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποιες επιχειρήσεις θέλετε να περιλαμβάνετε επιχειρήσεις οι οποίες θα τις δίνετε κάποια δώρα. Δεν μπορείτε να δίνετε όμως απεριόριστα δώρα. Θα ορίσετε ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα δίνετε δώρα. Κανένα δώρο. Εγώ ψηφίζω. Κανένα δώρο. Όχι, όχι, θα δίνω. Κοίτα, ένα level 1 έτσι να το δώσεις για το καλό. Δεν το βρίσκω κακό. Level 1 έτσι. Να πω μια πρόταση. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιον σου δίνει το. Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να πω μια πρόταση, ωραία. Μπορούμε, επειδή είμαστε και πλέον πόσα μαγαζιά αυτή τη στιγμή εδώ, είμαστε. Όπω με κουράσανε, μπρο. Με κουράσανε, πάω έξω. Ζαλίστηκα, φίλε. Από πού βγαίνει, ρε μαλάκα από εδώ. Με ζαλίσανε, μάγκες, αλήθεια, κουράστηκα. Α, τι να τελειώνει. Τώρα που να είναι. Αδερφέ μου, drive-by όπλα, ποιο που θα πάρεις. Γιατί σε κρέει, σε τρώει τόσο πολύ, ρε αδερφέ, όποιον θα πάρω drive-by όπλα. Το έχεις γράψει, μία, δύο, τρεις.
Άμα έχω stream θα δεις. Όχι δάσκαλε, μην κλείσω από το... Δεν θα κλείσω, μάγες, απλώς κουράστηκα ρε μπρο. Τι έγινε? Έλα με κοριτσάρα μου, κουράστηκα να μπονέσαν τα αυτιά μου τώρα. 3,5, 4,5, 5,5, δεν μπορώ άλλο να πω. Κι εγώ θα καραφλιάσω σε λίγο με τις τιμές που ακούω εκεί πέρα μέσα, να ξέρεις. Ωραία, τι θα κάνουμε, θέλω το τέτοιο, πες τον καλλιτήτσι να βγει έξω να μου ξεκλειδώσει το όχημα να φύγουμε. Άρα κάτσε να το πάρω τηλέφωνο, περίμενε. Και πώς θα φύγει αυτός? Ε? Πώς θα φύγει αυτός? Τι πώς θα φύγει, ξέρω εγώ τώρα, με κουράσανε. Πήγαινε πάλι μέσα, δεν κουράστηκες ρε brother. Με κουράσανε λίγο με τις τιμές, φίλε, ο ένας είναι το... Ο ένας στο μακρύ του και ο άλλος στο κοντό του. Έλα, έλα, έρχεται. Ωραία. Που αντικειμενικά δεν μπορούν να βγάλουν τις τιμές ρε φίλε. Να σου πω ρε καλλιτήτσι, έλα με κουράσανε, πάμε να φύγουμε να πούμε. Ναι, να σου πω, έλα. Άμα δεν μπει τσίφρα δεν είναι τίποτα συμφωνημένο, οπότε δεν μας νοιάζει. Ωραία, δεν εσύ έχεις να κάνεις ρε φίλε, τώρα τι θέλει μυαλό, ο άλλος θα πουλάει σε φυσιολογικές τιμές. Ναι, επιστήμη το έχουν κάνει μέσα. Τι θέλουν δηλαδή, θέλουν να τους δημιουργήσω προβλήματα. Έλα, άνοιξε το, άνοιξε το αμάξι. Αυτό είναι, ρε. Δεν είναι, έλα. Κάτσε να μπω μέσα, κάτσε να μπω μέσα. Περίμενε. Έλα, άντε. Μπουκάρετε. Αχ, λάθος άνθρωπος πήγε και να οδηγήσει, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, μωρό μου, πάμε πιούμε ένα ποτό. Άρα, δεν θα πρέπει να πιέσουμε. Πάμε. Πάμε, ναι. Κάτσε να στείλω σε Χικάρο ένα μήνυμα να ζηλέψει. Με κουράστανε ρε μπρο, που έβλεξε με το πόσο θα κάνει το σουβλάκι και μαγαρονάδα. Πρέπει να γίνονται κι αυτά μπρο, είπαμε θα παίζουμε και Σιβίλια να αρπεί, θα παίζουμε το Σιβίλια να αρπεί μας. Δεν θα παίζουμε μόνο σούτια και κρίμινα. Όπα Παναγία μου, τι λακούβα ήταν αυτή. Αλλά ρε φίλε τώρα τι θέλει. Θα αρχίσω εγώ καλύτερα. Όχι, τι θέλει, θέλει μυαλό ρε φίλε τώρα για να ορίσεις ρε φίλε μια τιμή. Και να μην επιβιβάζεις τα άλλα μαγαζιά. Εντάξει, μαλαγιά ρε φίλε. Όχι, θα με βρήσει τώρα, έχει κακουχία. Αμαν κακουχία. Όπα πέσαμε μέσα στη θάλασσα λέει. Είχαμε. Τίποτα, πέθανα μάγκες να ξέρετε. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Έλα, Άλεξ, καλησπέρα, μπρο μου. Αν και σε αυτό πρώτη φορά το παθαίνω, να ξέρετε, δεν ήξερα να γίνει ποτέ. Γενικά δεν έπεφτα κατά τα γραφικά. Επειδή μου stream κάτι παίζει με το PC μου, είναι να ξέρετε 100%. Ας καλογημάμαι, τώρα δεν σε βλέπω. Θα ρίχνετε. Ρίχνουμε πάρα πολύ δουλειά, προφεσόρ, αλλά γενικά το αφήνω ανοιχτό το Discord. Τι έγινε, ρε μπρο. Οπα, ένα, δύο. Καλά, Γορινά. Όλα καλά, Στάθος, ευχαριστώ. Ήτανε και... Άλλο... Ήτανε και η Ξανδούλα μαζί μου. Άλλη μια κοπέλα. Πού? Έλα. Πού είναι το αμάξι? Περίμενε. Άστο, άστο. Περίμενε. Έλα. Μπορείς να τη φέρεις εδώ. Για πες μου ID. Μου το ξέρεις. Πού να το ξέρω, έχω GoPro τώρα, δεν ξέρω, δεν την έχω ρωτήσει. Εκεί που με πήγες πριν ήτανε. Clear cash update, ίδια και είσαι κομπλέ. Θα το δω μάγκες, δεν έχω κάνει πλάκα πλάκα clear τα cash και τα crash. Αλλά γενικά σε μου, στο most wanted εδώ πέρα μάγκες πρώτη φορά πέφτω από τα γραφικά, να ξέρετε, δεν έχω ξαναπέσει. Δεν ξέρω τι γίνεται όταν ανοίγω stream μάγκες και έχω και 9 PL. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι φάση με το streamlabs είναι. Δεν ξέρω τι φταίει.
Ευχαριστώ, Σταφ. Οδήγω, οδήγω. Εγώ να οδηγήσω. Ναι, όχι, πάμε στο μαγαζί. Ωχ, καλά. Καλή νόμερα, Μάρα, καλησπέρα, Άλεξ. Δεν πιστεύω να πέσχεις σε καμιά λακκούβα. Θα τρελαθώ τώρα. Σε τέτοια μεγάλη δεν νομίζω πως εσένα. Πάντο είχε θέμα. Τι αγχώνεσαι. Δεν ξέρω, μάγκες, εγώ όταν ανοίγω stream είναι αυτό. Όταν είμαι off stream, δεν σας λέω μαλακές. Το λόγο μου είναι όλα πένα. Και τα FPS μου και δεν πέφτω από τα γραφικά. Εδώ, στους ανάπηρους. Έλα. Τι κορνάρεις, ρε αρχηγέ. Τι σου πήρα τη θέση. Πού είσαι, ρε Μπαλοτέλη. Ανάπηρος είσαι. Γιατί είμαι ανάπηρος, τι έγινε. Τι έγινε, αναδύ. Τι ρε. Α, δεν οδηγά. Δεν οδηγά εγώ. Δεν οδηγά εγώ. Εγώ οδηγούσα. Τι έκανα. Ας κάνουνε θέμα η security, εδώ να πούμε. Η security, για να τους από δύο λόγια. Τι λέει, αδερφέ μου, νόσο που θα φορέσεις τίποτα πιο κόσμιο να πούμε μου κυκλοφορείς έτσι σαν τον Μπαλοτέλη. Σε πήρε, παρακολουθούσα κάποιο ώρα, άσε. Τώρα φορέσεις το κύριο. Καλησπέρα. Τι ήταν αυτό τώρα. Καλησπέρα. Πες, δεν έφαγα κράς. Βλέπω. Ωπα, να το. Τι κάνουμε. Τι είχαμε. Όχι, όχι, εντάξει. Να δει όλα καλά. Για χαρά εσείς. Όλα τζετ, τόξι το Θεό. Ωραία, ωραία, έχει είσοδο. Ναι, ναι, είναι 4.000 με πότο εκτός και αν είστε μεγάλη παρέα, μπορώ να σας κάνω μια έκπτωση στα 5.000 με το άτομο. Όχι, όχι, άτομο. Είμαστε δύο άτομα, κόψε μου μια αποδειξούλα. Για τους δύο. Ναι. Ορίστε. Περάστε τον πάρω να πάρω το πρωτάξι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Από φαρμακείο 8.000. Ακούς. Ε. Θα τον δίνω τον Χικάρου. Γιατί. Άκου τι με λέει. Θα σου πω ένα αρχαίο ρητό. Καλό γαμί τσάκι. Ιαπωνικό λέει είναι. Ε, ναι. Τι έγινε ρε μάγκες, πώς πάμε. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα εντάξει. Όλα καλά, όλα, όλα καλά. Εσύ γιατί τι παίρνεις πέρα εδώ με το φακό, τι έγινε. Φούτιζε το χώρο. Δεν βαντάνε ρε μαλάκ. Λέω. Καλησπέρα παιδικό, τι κάνεις αργό, ελάχιστα ρε παίρνει. Πού είσαι λέω, τι κάνεις αγορίνα μου. Πότε καμπαρτίνες, έχουμε βγάλει καμπαρτίνες, μάγκες. Νομίζω ότι κι εσείς έχετε δει με καμπαρτίνες. Ωραίο φαίνεται, ξέρω εγώ. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, γαμό, γαμό, γαμό. Ω, καλά, τι έγινε. Γιατί ψιστηρίζει. Ωπα, παραλίγο να τη φάμε. Γεμάτο είναι το μαγαζί. Παραλίγο να τη φάμε. Το βελάκι κάτω και κλείνει, όντως. Ωραίο, μπρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έλα. Έλα, έλα, πάμε έξω να κάτσουμε, έλα. Τόλισα, τόλισα. Έχω το ποτό μου, έλα. Θα μου δώσεις και ναι, ένα ποτάκι. Είσαι με την κυρία, το έχει η κυρία του κοντά. Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Τα κεντέλινγκ παίζει εδώ, ένιγμα. Καλησπέρα, 200 φαν. Θέλω να μου κάνεις μάθημα. Έλα, bad boy. Καλησπέρα, μπρο μου. Δεν το λες και γνωρίζεις. Έλα από εδώ. Πάμε να τις πάσουμε, πάμε μέσα, δεν μπορώ να χορέψω σακεντέλια.
τι ρίχνεις στο σκαμπό κα... Τα μάτια σου. Τι έγινε, Γορτσάνο, πώς πάει? Αλλά εντάξει. Κάτω. Αμέ. Ε? Εσύ θα μου πεις. Ναι, εσύ θα μου πεις. Καλό, καλό. Τι έγινε με τις τιμές, πώς τα είδες τα πράγματα? Νομίζω ότι είναι τίμιες. Εντάξει, μην χρειάζεται, κοίταξε, εμείς... να... μην χρειάζεται τώρα οι πελάτες να πουλήσουν τον εφρό τους για να φάνε. Εντάξει, το ψηλό παρατραβάτε. Αλλά it's okay. Όχι, κοίταξε, εμείς στις τιμές μας είμαστε. Οι άλλοι έπρεπε να ανέβουνε. Εντάξει. Και νομίζω και... το... Πες μου λίγο κάτι. Ποιο μαγαζί είναι πάνω από το μαγαζί μας, έτσι, σε μια γωνία? Η πιτσαρία δεν είναι. Μάριο, πώς λέγεται. Ήταν εκεί στο meeting. Αμέ, αφού το είπανε κιόλας. Τι θα κάνουμε με αυτούς, αυτοί δίνουν πολύ φθηνά. Ωραία, άμα συνεχίσουν και τα δίνουν, θα τρέξουν μετά. Καλά. Θα φωνάξουμε τις ΔΟΕ, τι θα κάνουμε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δάσκαλε, θα βγείτε καμιά γύρα, brother, τι είναι αυτό, ρε. Άγγιες, δεν έχω βγει για criminal και δεν θα βγω... Μισό, μωρό μου. Δεν έχουμε βγει γιατί ρε Μάγκες σήμερα, οι δικοί μας έχουν, είναι Σάββατο, έχουν βγει, ξέρω εγώ, έξω πιο πολύ και το ένα και το άλλο. Θα επιστρέψουν κατά τις 12. 12 το βράδυ, καταλάβατε, 12-12.30, εκεί θα μαζευτούμε εμείς, μπρο. Και τότε θα κάνουμε criminal, εάν θα κάνουμε σήμερα. Γιατί από ό,τι βλέπω, για ρεπό το πάνε όλοι. Δεν θα βγω, ξέρετε. Τι γίνεται γάμος? Θέλουμε το PvP, καλησπέρα γορένα μου. Κάτσε να βουτήξω, κάτσε να βουτήξω. Τι έγινε, όλα εντάξει? Για πες μου, μωράκι, πώς πάνε τα πράγματα στο μαγαζί? Όλα καλά. Στην πέφτει χικάρου, θα του σπάσω το κεφάλι. Ούτε καν, αυτός έχει εκεί πέρα. Τώρα εντάξει. Θα τα πω σε λεπτομέρειες, θα σου πει ο ίδιος. Κατάλαβα. Μετά τις 12. Δεν μπορώ να το κρατήσω μετά τις 12, brother, γιατί το ψάχνουνε, συνέχεια, δηλαδή, θα σου εξηγήσω. Μαγαζί, ο κύριος Χικάρου είναι εδώ, δηλαδή εμείς δεν τους κάνουμε. Τίποτα, έχει φάει όλη την πελατεία. Πού είναι ο Χικάρου, για φέρτε να δω τώρα. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Δάσκαλε, το καλύτερο γκάγκ της πόλης ποιο πιστεύεις ότι είναι? Για εμένα, το καλύτερο γκάγκ της πόλης σε θέση δυναμικού ατόμων που βλέπω και επειδή τους ξέρω και σαν shooter, είναι η MS13. Αλλά γενικά ρε μπρο, και οι Bloods παίζουν πολύ καλό RP, είναι ωραίοι. Απλώς από ό,τι έχω καταλάβει, οι Bloods έχουν θέματα δυναμικού. Έλα από το Avalon λίγο. Σε θέλει ο Σαμιγιός από εδώ. Εσένα θέλει, έλα. Περίμενα να τον πάρω τώρα τηλέφωνο. Έρχεται. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Όλα καλά. Έλα, αφεντικό. Τι θα γίνει ρε μεγάλε? Ρε στο δρόμο τώρα, με τον καλλιτύχη. Σε άμα ξερχόμαστε εκεί πέρα. Τσουμπό, άκου, ναι. Το μαγαζί είναι άδειο, μαλάκα, μην μπεις μέσα και είναι πολλά λεφτά είσοδο. Ναι. Βγαίνω έξω να πάμε καμιά βόλτα. Να μην πω ότι έχει κάνει κουμά του Σαμιγιώση. Θα πω εκεί πέρα και θα πω έχει κάνει κουμά του Σαμιγιώση. Όχι, ήταν αυτό στο τέλος, λίγο τρελάθηκα εγώ. Δεν έχουμε καμιά κριτική του security. Ξέρω, αυτά δεν σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Καλώς, έλα, βγες από εκεί, πες όχι, που πήραν από το μαγαζί, πήρε φωτιά του μπαμπού, άναψαν σίγαρο μέσα, πες, ήταν όλο από χαρτί του μπαμπού. Να ακούω αυτά εκεί πέρα να τρελαθώ. Πρέπει να φύγω, χίλια συγγνώμη. Για σας θα τα αλλάξω, δεν έχω κανένα θέμα. Ούτε καν. Να σου πω, DJ, μίλα πιο ρε, μη σε στείλω μέσα και να κάνεις τίποτα κολύμπια, να πούμε. Τι έγινε, κάτσε, μη σε στείλω μέσα για κολύμπια στη θάλασσα και πίστεψε με, είμαι καλός. Κάτσε, τι είπα, σου είπα κάτι, πώς είσαι? Ηρέμησε, λόγο. Πίσω, πάμε. Πώς, Amy. Πάμε. Σας είπα κάτι. Η γυμναστική, όλα κολύμπια. Ελλάρα είναι εκεί. Όχι, γιατί δεν σε λένε δάσκαλο εδώ? Δεν με λένε δάσκαλο εδώ, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μα δεν γέλασα.
είπαμε κάτι αστείο. Γιατί δεν σε λένε δάσκαλο εδώ. Γιατί, brother μου, σου είπα. Να μιλάω εδώ πέρα. Δεν έχω κάποιον άλλο δίπλα μου. Γιατί, brother, άμα με πούν δάσκαλο εδώ πέρα, το είπα και πριν, θα το λούσουνε, κατάλαβες. Δύο, ένα. Τέλεια. Πάμε, πάμε έξω. Χαλαρά, χαλαρά. Οκ. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Άσχαλα, γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις μετά τις 12 μέρες, δεν μπορείς απάντα. Δεν μπορώ να το κρατήσω, brother, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω καταρχάς. Και δεύτερον, θέλω να πάω να φάω μάγκες. Άνοιξα για έτσι ένα short stream μάγκη civilian. Έχουμε πει ότι μόλις φτιάξουμε το PC μας θα είμαστε full active. Απλώς τώρα δεν το πολύ ευχαριστιέμαι. Βλέπετε, πέφτω από τα γραφικά, η GPU μου δουλεύει 99%. Είναι λίγο περίεργα, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Γιατί περπατάει έτσι αυτός. Έστηκε πάνω του, ξέρω εγώ. Κάτσε, έρχεται τέλος... ο Χικάρου από εδώ πέρα. Οκ. Okay. Τέλος το δάσκαλος, Γιώργος τώρα. Όχι, μάγκες, δεν είναι τέλος το δάσκαλος. Θα το κρατήσω το δάσκαλος, αλλά θα το εμφανίσω το όνομα αυτό όταν πρέπει και να συστηθώ εγώ σαν δάσκαλος. Καταλάβατε. Προς το παρόν θα μου χαλάσει το undercover άμα χρησιμοποιήσω το δάσκαλος. Τι ήταν αυτός ο κλόουν μέσα, να πούμε, που σου μιλάγε έτσι. Τι εννοείς, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Μάλιστα. Τώρα που μπήκα, βγαίνεις. Γιώση, τώρα κάποιος να το συνηθίζουμε. Όχι, δεν θα το συνηθίζεις, μάγκες δάσκαλο. Με μάθατε, δάσκαλος θα μείνει. Αυτό το όνομα θα κρατήσω. Να σου πω, τι σε είπε σένα ο Χικάρου? Ότι έρχεται. Χάνεται. Τι λέει, πώς πάει με το μαγαζί, δουλεύει. Πες με στο όχημα. Τι φεύγουμε. Τι θα περιμένω τώρα το Χικάρο 10 χρόνια, μπες μέσα, να τελειώνουμε. Καλά, μη φωνάζεις. Σαν πολλά νευράκια δεν έχεις. Πώς τη βλέπεις τη συμφωνία με τα μαγαζιά? Μάγκες, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το δούμε. Εμείς, μάγκες, στις τιμές στηρούμε και είμαστε και πιο ακριβοί. Ο κόσμος, μάγκες, στο μαγαζί μας δεν έρχεται επειδή εντάξει, προτιμάει το σούσι και το ένα το άλλο. Έρχεται, ρε φίλε, γιατί παίζουν αρπί εκεί πέρα, κατάλαβες. Γι' αυτό έρχονται. Να σου πω, μήπως θες να οδηγήσω. Σαν την Κότα πας. Ναι, έχει σαν την Κότα και να μην σε στείλω για κολύμπη, γι' αυτό πάω έτσι. Θα πάρουμε σήμερα μέχρι που έχει... Έχει να τα γκίμπορν. Τι έπαθε αυτός, ρε. Όχι, τι έπαθε αυτός. Πάμε όλοι like, μάγκες, πάμε όλοι like. Έχει άλλο μαγαζί με σούσι στην πόλη? Όχι, αδερφέ μου. Σαμιτιώση. Τι θα γίνει, ρε παλιό ηλίθιε, πού είσαι 10 ώρες? Εδώ στο σούσι με τον καλλιτύχη. Παίρνουμε γιατί... τους δικηγόρους τηλέφωνο. Και γιατί εγώ σε περιμένω στο Άβαλον, ρε χαζέ? Εδώ τον καλλιτύχη περιμένω, αυτός φταίει. Ρε γαμώτο.
Αυτό φταίει. Τώρα τον ανέβηκε στο ποδήλατό του. Δεν πάμε ποδήλατο, ρε. Παντρέχομαι από εκεί, θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πω πόδι, υποχρεώσεις, δουλειές, τρέξιμο. Όχι, αφεντικό, να ξέρεις ότι σου είπαν είναι ψέματα. Τι έγινε με τις τιμές? Τίποτα. Είμαστε οι καλύτεροι. Ήμασταν τόσο καιρό οι πιο ακριβείς στην πόλη. Και yeah. όλοι ερχόντουσαν σε εμάς για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Λόγο. Μένουμε σταθεροί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Κατάλαβα. Οι άλλοι θα τις ανεβάσουν λίγο, αλλά εντάξει, εμείς θα μείνουμε σταθεροί εκεί που ήμασταν πάντα. Εντάξει. Άντε, δεν κάνω οδηγάς τώρα. Πες καμιά τρύπα πάλι. Οδηγάς και μιλάς. Τι σου είπε, ό,τι σου είπε ψέματα, ό,τι σου είπε ψέματα. Α! Ό,τι σου είπε ψέματα. Συκοφαντίες, αυτό είναι. Συκοφαντίες. Γιατί σε περιμένω τόση ώρα, ρε, στο Άβαλον, ρε παλιοκοπρίτη. Δεν φταίω εγώ. Αυτό φταίει εκεί, ο καλλιτήτης. Ο καλλιτήτης φταίει εκεί, θα το πω. Εγώ σε περιμένω γιατί και εσύ μου κάνεις ποδήλατο. Δώσ' του, αυτό φταίει. Κολόγερε. Δεν μου είπε τίποτα. Δεν μου είπε τίποτα. Δεν σου είπε τίποτα. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Μην του πιστεύεις τον κολόγερο. Να σου πω, να σου πω, να σου πω. Να σου πω. Πες μου λίγο κάτι, ρε. Κάτσε αυτό. Το κορίτσι σου, πού είναι το κορίτσι σου? Δεν έχω κορίτσι, αφεντικό. Αυτή η κοπέλα σου, πού είναι? Δεν έχω κοπέλα, ρε, αφεντικό. Τι έχεις, αγόρι? Όχι, αφεντικό, φίλοι. Α, φίλοι είσαστε. Ναι, φίλοι είμαστε. Αφού ρε, σου είχε πει τις προάλλες, μπλε καρδούλα, δε. Εσύ γιατί επιμένεις? Ρε, άμα δεν επιμείνουμε, δεν θα γίνει τίποτα, ρε. Την ξύνουμε, σου λέω. Αλλά θέλει ξύσιμο, σιγά-σιγά, ξέρεις, το καλό πράγμα λένε αργεί να γίνει. Και εσύ με την ξαρδούλα, πόσο καιρό τραβιώσουν, πόσο καιρό μας παρατούσες, θυμάσαι? Σε παρατούσα, τι λες, ρε, παλιά ψευτάρα. Ε, παλιά ψευτάρα, πότε σε παρατούσα? Τι, δεν θυμάσαι τα βράδια που έφυγες, που πήγαινε ο δάσκολος σε πισίνες και σε τζακούζι? Ναι, στις 5 η ώρα το πρωί. Ξεχνάμε, στις 5 η ώρα το πρωί, ναι, μάλιστα, και εγώ ήμουν εκεί πέρα 5 ώρα. Εσύ παρατάς τα μαγαζιά σου, ρε, μαλάκα, για να πας να δω και να μου δουλειάσεις. Το καλύτερο, ρώτα το προσωπικό μου εδώ πέρα, τι πιστεύουν για μένα. Για πες μας εδώ πέρα, Έμι. Πάω πάνω και έρχομαι. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Κύριε Χικάρου. Για πείτε για εμένα, τι πιστεύετε? Εδώ ξεκάθαρα μπροστά στον κύριο Σαμιγιώση. Όντε σε μονόδουλο. Ναι, θα μιλήσω χήμα. Εντάξει. Όχι. Αν φωνάξουμε. Όχι, δεν χρειάζεται καλά. Θα φωνάξουμε έναν άλλον. Ποιο είναι εκεί πέρα, ποιο είναι εκεί? Έλα δωρε. Ποιο είναι εδώ, ρε? Έχουμε εκεί πολλού πάλι. Φοράνε όλοι και ψεύτικα γένια. Καλησπέρα. Δείτε σε παλάχα, τελειώνουμε. Για πες μου, παιδί μου, εδώ πέρα τώρα έχει τη στιγμή της αλήθειας, συγχαρητήρια. Μιλάς για 50.000. Ρε παλιά με νόδου, λέει. Καλύτερα για τον κύριο Χικάρου. Άκουσες 50.000, κατευθείαν, ναι. Για πείτε ρε, τι πιστεύετε για μένα, για πείτε. Δείτε σε παλάχα, τελειώνουμε, δάσκαλε. Αχ, ρε παλάχα. Λοιπόν, αλάνια μου, ακούστε με πως έχει φάσκει τώρα. Καλησπέρα, Άγα Λεβίνξε εδώ, καλησπέρα, μπρο. Λοιπόν, μάγκες, θα κλείσουμε ένα παλό στριμάκι έτσι μικρό, εντάξει, δύο ρίτσες πόσο ήτανε. Πότε έχει μιτσάρα, θα μιλήσω με το σέρβο να βγάλουμε τους χοντρούς έξω να γελάσουμε, μάγκες. Γιατί ο σερβερς μπορεί να είναι στο απέναντι site, μέσα στο game, αλλά είναι φίλος. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους, για τη στήριξη, για τα donates, τα κατεδαφίσατε σήμερα, για τα subs, για τα likes, για τα πάντα. Θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο, μάγκες. Σας υπόσχομαι με το που έρθουν τα πράγματα και φτιάξω το PC και είμαι πιο κομπλέ, βάλουμε την καμερούλα μας, θα έχουμε full στριμάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε ένα raid εδώ στο γοριλάκο τον αδερφό. Πηγαίνετε ένα raid στο γοριλάκο, να του δώσετε τη στήριξή σας. Ένα raid, ένα sub, ένα καμπανάκι και ένα like.
Raid από κόρακα, πηγαίνετε, ρίχτε το, το καναλάκι. Θα τα πούμε, μάγκες. Όπα, είναι μέσα ο, ο Μικελάκος. Μισό, μισό, μάγκες. Μικελάκος. Ναι, είναι ο Μικελάκος, brother. Okay, δεν το ήξερα. Κάνει και criminal. Ο Γοριλάκος αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Πάμε στο Μικελάκο, μάγκες, raid από κόρακα, Μικελάκο, φύγαμε. Πάμε Μικελάκο, μάγκες. Ρέιντ από κόρακα Μικελάκο, φύγαμε τα φιλιά μου, μάγκες, τα φιλιά μου. Τα λέμε. Yeah.